Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, πριν την έξοδο. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με πολύ δυνατές επιδόσεις ο Όμιλος Φυλακούτα. Με ειδικά πακέτα για το Motor Show, τώρα στις εκθέσεις του Ομίλου. Και 16 πρώτα λεπτά ώρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον Άστρα 92.8 και την πρωινή του έκδοση. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Ζένιος. Θα κάνουμε αρχή με το θέμα που προέκυψε από το ξύλωμα του υπαρχηγού της αστυνομίας μετά το πόρισμα του Γενικού Εισαγγελέα. 11 ημέρες μετά το πόρισμα του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κλειδί για την αστυνομία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επέμεινε χθες τον υπαρχηγό Ανδρέα Κυριάκου. Μια αποπομπή που προκάλεσε και την έντονη, τη σφοδρή αντίδραση από πλευράς του ΑΚΕΛ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο κύριος Άριστος Δαμιανού. Κύριε Δαμιανού, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Και ο εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Πρόδρομος Προδρόμου. Κύριε Προδρόμου, καλή σας μέρα. Δεν ξέρω αν μας άκουσε ο κύριος Προδρόμου, εμείς πάντως δυσκολευόμαστε να τον ακούσουμε. Καλημέρα. Τώρα είναι καλύτερα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Δαμιανού, τι ήταν αυτό που προκάλεσε την τόσο έντονη, αν θέλετε, σφοδρή αντίδραση εκ μέρους του ΑΚΕΛ, μετά και την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας ουσιαστικά να ξυλώσει τον υπαρχηγό της αστυνομίας. Το πρώτο ήταν η πολιτική ασυνέπεια, η θεσμική ασυνέπεια του κυρίου Αναστασιάδη ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι ο ίδιος ο κύριος Αναστασιάδης που στο πρόσφατο παρελθόν, όταν ήταν στη διαδικασία ποινικής δίωξης, ο βοηθός, τέος βοηθός Γενικού Εισαγγελέας, ο κ. Ζήκος Ροδοκρίδου, έλεγε, και μάλιστα υπό αυτή την έννοια ήταν σωστός, ότι κανένας δεν είναι ένοχος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Αυτό έλεγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και με αυτή τη λογική είχε συγκρουστεί στον υπερθετικό βαθμό με τον Γενικό Εισαγγελέα, σε σημείο που αναγκάστηκε ο Γενικός Εισαγγελέας να αναφωνήσει το γνωστό ντροπή απευθυνόμενο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στήριξε από την αρχή μέχρι το τέλος τον κύριο Ρίκο Ροδοκρίτου, παρά το γεγονός ότι και τότε υπήρχαν εκθέσεις και πορίσματα και ποινικές έρευνες και ποινικοί ανακριτές, και βεβαίως πήγε και στο δικαστήριο για να τον στηρίξει ως μάρτυρας υπεράσπισης ενώπιον κακουργίου δικείου. Κάτι πρωτοφανές στα συνταγματικά δεδομένα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό έκανε σε σχέση με τον κύριο Ροδοκρίτου, γιατί το τεκμήριο της αθότητας έλεγε ότι πρέπει να κρατήσει μέχρι τέλους. Τι έχουμε σήμερα? Ένα πόρισμα που υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το περιεχόμενο του, με βάση το οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς κανένα προβληματισμό, προχώρησε στον αποκεφαλισμό, την καρατόμηση του υπαρχηγού της αστυνομίας. Μάλιστα. Δεν είναι καν υπόδικος, δεν είναι καν ενώπιον δικαστηρίου, υπάρχει ένα πόρισμα, αλλά θέλω να υπενθυμίσω πολύ σύντομα πώς καταλήξαμε σε αυτό το πόρισμα. Υπήρχε ένα πολλαπλό φωνικό στην Αγία Νάπα. Η διαφθορά στην αστυνομία αντανακλόταν σε αυτό το φωνικό. Υπήρχε αστυνομικός στο τραπέζι με τον γνωστό επιχειρηματία. Ξεκίνησε μια έρευνα, διορίστηκαν ποινικοί ανακριτές. Δεν κατάφεραν να τεκμηριώσουν διαφθορά και διαπλοκή με τον υπόκοσμο της αστυνομίας. Δεν κατάφεραν να τεκμηριώσουν ευθύνη εκείνου του αστυνομικού που διέρευσε στον υπόκοσμο ότι γινόταν έρευνα, και εκτεθήκαμε στην Europol και την Interpol, δεν κατάφεραν να τεκμηριώσουν ότι λειτουργούσε το λεγόμενο τρενάκι, όπως ήδη οι αστυνομικοί το αποκαλούν, ότι κάθε ενέργεια της αστυνομίας για να αντιμετωπίσει φαινόμενα διαφθοράς και τον υπόκοσμο είχαν προειδοποιήσεις προς τον ίδιο τον υπόκοσμο από τους μέσα. Και πού καταλήγουμε? Να καρατομείται ο υπαρχηγός με τον ισχυρισμό που δεν είναι τεκμηριωμένος, και είναι σημαντικό στο ποινικό δίκαιο να τεκμηριώνεις πριν να οδηγήσεις σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Να καρατομείται ο υπαρχηγός με τον ισχυρισμό ότι διέρευσε έγγραφα. Αν αυτό από μόνο του δεν είναι ένα θέατρο του παραλόγου, αν δεν είναι ένας εξυθελισμός που απλά έγινε γιατί κάποιος δεν ήταν συναγερμικός ή μέτερος, τότε δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Επομένως, ελέγχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και για να είναι επιπρόσθετο λόγο.
τον οποίο θα πω σήμερα. Mm-hmm. Δεν είναι σήμερα, κύριε Ζένιο, που ο Υπουργός Δικαιοσύνης θέλει με κάθε κόστος να παυθεί ο υπαρχηγός. Έχουμε στοιχεία ότι από την πρώτη μέρα που ανέλαβε το Υπουργείο Δικαιοσύνης διατυμπάνιζε δεξιά και αριστερά ότι πολύ σύντομα θα έφευγε ο υπαρχηγός. Και έψαχνα μια ευκαιρία. Το κατά πόσο αυτά τα οποία του καταλογίζουν θα τεκμηριωθούν ή όχι δεν είναι δουλειά δική μας, είναι δουλειά ενδεχομένως των δικαστηρίων και του υπαρχηγού, ο οποίος δικαιωματικά θα πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αλλά σε θεσμικό επίπεδο δεν μπορεί να συντρίζει μια υπεράσπιση για τον Ρίκορο το Κρήτου μέχρι τη 12η, να πηγαίνει μάρτυρα υπεράσπιση στα δικαστήρια, στα κακουργιοδικεία και με τη μεγαλύτερη ευκολία να πάβει στον υπαρχηγό με τον ισχυρισμό ότι μάλλον τα δεδομένα οδηγούν στο ότι αυτό διέρευσε έγγραφα. Λέτε και το ζητούμενο από αυτή την έρευνα ήταν ποιο διέρευσε έγγραφα και όχι ποιο ήταν διεφθαρμένο και επίορκο στην αστυνομία. Κύριε Προδρόμου, αυτά τα πράγματα είναι ντροπή. Έργα. Κύριε Προδρόμου, εσείς πώς βλέπετε αυτή την υπόθεση και ιδιαίτερα πώς βλέπετε, αν θέλετε, την αντίδραση του ΑΚΕΛ σε αυτή την υπόθεση? Θα πούμε και για την αντίδραση. Από την ώρα όμως που ο Γενικός Εισαγγελέας έκρινε ότι επιβάλλεται και ζήτησε να γίνει ποινική δίωξη, η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν επιβεβλημένη. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για κάποια θέση επιλογής και διορισμού από την πολιτική εξουσία και όχι για υπηρεσιακό παράγοντα. Είναι άλλη υπηρεσιακή ιδιότητα. Όπως και ο κύριος Θεροδοκρίτου. Όπως και ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Είναι άλλη υπηρεσιακή ιδιότητα την οποία έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πρέπει να είμαστε βεβαίως και προσεκτικοί. Δεν δικάζουμε ούτε και προδικάζουμε την έκβαση της ποινικής δίωξης εις βάρος του τέος υπαρχηγού. Να ευχηθούμε με την ευκαιρία στον νέο υπαρχηγό καλή επιτυχία για το καλό κιόλας της αναμόρφωσης που πρέπει να γίνει στο αστυνομικό σώμα. Καταλαβαίνουμε γιατί αντιδρά το ΑΚΕΛ, γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό και έχουμε εδώ ένα είδος υπόσκαψης του έργου της αστυνομίας σε συνέργεια με πολιτική εκμετάλλευση. Υπήρξε πολιτική εκμετάλλευση από τη γνωστή βουλευτή του ΑΚΕΛ που φρόντισε τότε μέσα από μια δημοσιοποίηση έκθεσης των εσωτερικών σχεδιασμών της αστυνομίας να επιτίθεται και να ζητά την παρέτηση του Υπουργού, και εκεί που η αστυνομία έκανε σχεδιασμούς για να αντιμετωπίσει την εσωτερική διάβρωση γινόταν κατάχρηση στην περίπτωση αυτή, με την ευθύνη, από ό,τι έδειξαν οι έρευνες, δεν είναι εμείς που κάναμε τις έρευνες, δεν είναι εμείς που βάλαμε ποινικούς ανακριτές, ούτε είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως. Αυτό είναι που ενοχλεί το ΑΚΕΛ, διότι για πολιτικές σκοπιμότητες διοχετεύτηκαν προς τα έξω, όσο και αν τώρα το ΑΚΕΛ προσπαθεί να το ρίξει στα μαλακά, οι σχεδιασμοί τους οποίους πήγαινε να κάνει η αστυνομία για να αντιμετωπίσει την εσωτερική διάβρωση. Όπως επίσης καταλαβαίνουμε γιατί ακόμα μια φορά θυμήθηκαν την υπόθεση του τέος βοηθού εισαγγελέα, παραβλέποντας και ξεχνώντας το ότι εκείνο που ενόχλησε με τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα ήταν η εξιχνίαση του μέγα σκανδάλου της δρομολαξιάς, τότε που το ΑΚΕΛ, που τώρα μας δίνει και μαθήματα, είχε κάνει και άκουσον, πρωτοφανές στα παγκόσμια χρονικά ένα κόμμα να κάνει παραδίκη. Να κάνει δηλαδή δικό του δικαστήριο, να βγάζει αποτελέσματα, ό,τι τάχα μέσα είναι αθώοι στη φυλακή και ένοχοι έξω, χωρίς ποτέ να μας πει ποια ήταν τα ενοχοποιητικά στοιχεία που βρήκε για κάποιους οι οποίοι δεν καταδικάστηκαν. Εμείς δεν αμφισβητούμε τους θεσμούς με αυτόν τον τρόπο. Η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι πάντα ίδια. Σεβασμός στους θεσμούς, όποιοι και αν είναι αυτοί που πιθανώς να ενέχονται, και έχει φανεί τα τελευταία χρόνια ότι αν αφήσουμε την δικαιοσύνη να λειτουργήσει και αν δεν κάνουμε διαδηλώσεις έξω από τα κρατητήρια αμφισβητώντας αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων, ποινικές αποφάσεις είναι αυτές που αμφισβητεί το ΑΚΕΛ, χρησιμοποιώντας την περίπτωση του τέος βοηθού εισαγγελέα, δεν πάβει προηγουμένως να είναι το κόμμα το οποίο αμφισβητεί ποινικές αποφάσεις των δικαστηρίων
και τις αμφισβητεί με πολιτικό κομματικό τρόπο. Mm-hmm. Εμείς δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Υπογραμμίζουμε ότι σε αυτά τα χρόνια υψηλά ιστάμενοι από όλο το πολιτικό φάσμα, δεν ήταν μόνο από την αριστερά, δήμαρχοι του Δίκο, ακόμα και της δεξιάς παράταξης και δήμαρχοι και άλλοι παράγοντες, εκεί όπου ενέχονται, αυτό είναι το οποίο ζητούν οι καιροί και μια εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης. Μπορεί να υπάρχουν κατά καιρούς δυσκολίες μπορεί να έχουν υπάρξει, αλλά συνολικά προχωράει αυτή η υπόθεση και το οφείλουμε στον πολίτη. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για τον άνθρωπο, δεν έχουμε κάνει εμείς δικαστήριο, θεωρούμε ότι όταν πρόκειται για τον υπαρχηγό της αστυνομίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτό έπρεπε να κάνει. Τώρα αν το ΑΚΕΛ θέλει να αμφισβητήσει το Γενικό Εισαγγελέα, ας αφήσουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ας πάνε εκεί οι βολές, γιατί αυτό αμφισβητούν. Αμφισβητούν τις ποινικές έρευνες που έγιναν και τις ανακριτικές διαδικασίες. Mm-hmm. Και ακόμα μία φορά. Γι' αυτό δεν νομίζουμε ότι βοηθά, έστω και αν θεωρούμε ότι αυτοί οι οποίοι ενέχονται την χάνει να είναι από το δικό μας πολιτικό χώρο. Δεν είναι σωστή αυτή η στάση του ΑΚΕΛ. Κύριε Δαμιανή, είστε και νομικός εκτός από πολιτικός. Πώς απαντάτε σε αυτά που λέει ο κύριος Προδρόμου? Επειδή ακριβώς είμαι νομικός, σε πολλά από αυτά θα υποδείξω την αντιφατικότητα στις αναφορές του κύριου Προδρόμου. Δεν προδικάζουμε, δεν παίρνουμε στατιστικής, αλλά έχτισαν και ένα ωραίο σενάριο, εμπλέκοντας και βουλευτή του ΑΚΕΛ, ότι περίπου έτυχε πολιτικής εκμετάλλευσης το πρόβλημα διαφθοράς που υπάρχει στην αστυνομία. Όλα αυτά, αν υπάρξει δίκη, φυσιολογικά θα ακουστούν και θα βγουν και στη δημοσιότητα. Άρα δεν πρόκειται τούτη την ώρα να μπω σε μια τέτοια διαδικασία που είναι πολιτική μετατόπιση. Και να σας πω γιατί είναι πολιτική μετατόπιση. Διότι από χτες, απαντώντας σε όσα καταλογίζουμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για πολιτική ασυνέπεια, για συμπεριφορά με 2 μέτρα και 2 σταθμά, αντί να απαντήσουν επί της ουσίας, παραπέμπουν στη δρομολαξιά που η ρίση των παρόδων είναι στα πρόθυρα απόφαση στο ανώτατο δικαστήριο και είναι πολύ ατυχές να συζητιέται τούτη την ώρα αυτό το ζήτημα. Υπήρξαν και πολιτικές διώξεις σε αυτόν τον τόπο και βεβαίως σε ό,τι αφορά την νομιμότητα και το σεβασμό της νομιμότητας διαχρονικά σε αυτόν τον τόπο, μπορεί κανείς να ανατρέξει στο φάκελο της Κύπρου, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την οποία θύτευσε ο κύριος Προδρόμου για να δει ακριβώς και διαχρονικά σεβάστηκαν την νομιμότητα και ποιοι την κατέλησαν. Σε ό,τι αφορά την ουσία του ζητήματος, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ενδεχομένως να μην ήταν βολικός σε κάποιους υπαρχηγός. Είναι προφανές ότι η προτεραιότητα του κυρίου Αναστασιάδη και του συνεγερμού τούτη την ώρα είναι με οποιοδήποτε κόστος σε θέσεις κλειδιά να μην βρίσκονται άνθρωποι που δεν είναι καθαρόιμοι συνεγερμικοί. Και να μην μου απαντήσει ο κύριος Προδρόμου τώρα ότι μα ξέρετε διορίσαμε τον κύριο Μιχαηλίδη, η αναφορά πάει στην κατατόμηση του τέος υπαρχηγού, του κυρίου Κυριάκου. Έχω γεμίσει το δημόσιο και θέσεις κλειδιά με στελέχη του πολιτικού γραφείου του συνεγερμού, με το επιχείρημα ότι εκεί είναι η άριστη των αρίστων. Και βεβαίως έχουμε ένα πρόεδρο, ο οποίος κακά είναι τα ψέματα σε ό,τι αφορά τον κύριο Ροδοκρήτου, εκτέθηκε θεσμικά σε υπερθετικό βαθμό. Οδήγησε το Γενικό Εισαγγελέα σε αναφορές ότι ο πρόεδρος ουσιαστικά έμπαινε σε πράξεις ντροπής. Και τώρα μας μιλά ο κύριος Προδρόμου για σεβασμό του Γενικού Εισαγγελέα. Καλά απευθύνεσαι σε πολιτικά νηπία. Εσείς σεβαστήκατε το Γενικό Εισαγγελέα? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σεβάστηκε το Γενικό Εισαγγελέα ή είναι αλλά κάρτα αυτός ο σεβασμός? Αν και εφόσον βολεύουν αυτά που λέει ο Γενικός Εισαγγελέας, που ρίσκεται παρόδο, εδώ εξετάζουμε το πόρισμα κάποιων ανακριτών και ο Γενικός Εισαγγελέας στηρίχθηκε σε αυτό το πόρισμα. Θα μείνω στο πολιτικό ζήτημα. Mm-hmm. Υπήρχε ένας υπαρχηγός από την πρώτη στιγμή, κύριε Ζένιο, και το καταγγέλλω δημόσια, έκανε συνάξεις με αστυνομικούς προερχόμενους από τη δεξιά, ο κύριος Ιωνάς Νικολάου, και τους έλεγε ότι ήταν θέμα ημερών η αποπομπή του τέος υπαρχηγού. Όταν καλά-καλά δεν είχαν αναλάβει την εξουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία, Μάρτις του 2013, και το καταγγέλλω δημόσια. Και προκαλώ. Επομένως, ας μην μας λένε τώρα ότι αντί να τρεις διαμαξιλάτης, αντί να βρουν τους επίορκους αστυνομικούς, αντί να βρουν εκείνους που πραγματικά έχουν διαφθείρει το αστυνομικό σώμα, που ταλανίζει την ηγεσία της αστυνομίας διαχρονικά αυτό το πρόβλημα. Σε όλη αυτή την εξίσωση, αυτός που την πλήρωσε τελικά τάχατε για διαρροή να είναι υπαρχηγός και να θεωρούν ότι αυτό το πράγμα είναι κράτος δικαίου.
Επαναλαμβάνω, είναι ντροπή αυτά που συμβαίνουν. Και σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης, δεν μας πέφτει λόγος. Ενδεχομένως στα δικαστήρια θα λάμψει η αλήθεια και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αν και εφόσον οδηγηθεί, στα δικαστήρια. Ναι. Και ένα μόνο θα πω επί τούτο. Ενδεχομένως, αν η έκβαση μια τέτοια υπόθεση είναι αρνητική για το Κυπριακό Δημόσιο, κάποιοι θα πληρώσουν την ύφη. Και αυτή την ύφη θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι για μια παράνομη αποπομπή. Επομένως, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αλλά σε πολιτικό επίπεδο πραγματικά ο πρόεδρος είναι εκτεθειμένος. Δεν μπορεί να στήριζε μέχρι τη 12η στο κακουργιοδικείο ως μάρτυρας υπεράσπισης περίφερος του Κρήτου με το επιχείρημα ότι είναι αθώος μέχρι απόδειξη του αντιθέτου και τώρα να προδικάζει από ένα πόρισμα πριν καν οδηγηθεί στο δικαστήριο μια υπόθεση ότι είναι ένοχος υπαρχηγός και μάλιστα με έναν τρόπο τεχνιέντος να προσπαθούν να συνδέσουν τον υπαρχηγό με την ουσία του προβλήματος διαφθοράς. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι προπαγάνδα και αφήνει εκτεθειμένο και τον πρόεδρο. Κύριε Δαμιανού, σας ευχαριστώ. Κύριε Προδρόμου, θέλω να απαντήσετε απλώς. Ναι. Πώς θα βρει η αστυνομία τους επίορκους όταν από την αρχή με τον πρώτο σχεδιασμό εσωτερικό που κάνει η αστυνομία οι εκθέσεις και οι σχεδιασμοί αυτοί δίνονται σε πολιτικά πρόσωπα? Δεν είναι σενάριο αυτό. Το έχουμε δει στη Βουλή με την βουλευτή η οποία κράτενε εσωτερικά εμπιστευτικά έγγραφα της αστυνομίας στη Βουλή για να πλήξει τον υπουργό, όχι τον αρχηγό ή τον υπαρχηγό της αστυνομίας. Πώς λοιπόν έρχεται το ΑΚΕΛ, το οποίο, το επαναλαμβάνω, από τότε που έχει εκφέρει την περίφημη ετιμιγορία ότι η ένοχη είναι έξω από τη φυλακή και το ήξερε, δεν έχει δώσει ακόμα κανένα στοιχείο για αυτό το πράγμα. Κατά τα άλλα, κάνει συνέχεια αρνητική κριτική στις ποινικές ανακριτικές διαδικασίες, οι οποίες είναι αρμοδιότητα του Γενικού Εισαγγελέα. Δεν το λέω εγώ. Εντάξει, παραμένει, εγώ λέω ότι παραμένει η πολιτική, διαφωνία. Για την πολιτική να μιλήσουμε. Μάλιστα. Από χτες το ΑΚΕΛ βγήκε και είπε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας, οι ποινικές διαδικασίες αυτές ήταν λάθος. Αυτό λέει τώρα και ο κύριος Δαμιανού. Ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, το ξέρει το ΑΚΕΛ αυτό. Και εγώ θα σας πω εδώ ότι για ακόμα μια φορά ότι το ΑΚΕΛ είναι που καταφεύγει κάθε φορά στην περίπτωση του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και ξέρουμε γιατί. Δεν είναι η ίδια η υπόθεση τότε του κυρίου Ερωτοκρήτου που το απασχολούσε. Το απασχολούσε πολύ προηγουμένως η δίωξη που είχε γίνει στην περίπτωση της δρομολαξιάς. Και αν λέει τώρα ο κύριος Ερωτοκρήτου ότι είναι στην έφεση αυτή η απόφαση, εγώ θα υπενθυμίσω ότι αποφάσεις του ΑΚΕΛ που πάρθηκαν οι πολιτικές, πολιτικά να μιλάμε, ότι ήταν λάθος εκείνη η δίκη, ουδέποτε είτε έχουν τεκμηριωθεί είτε έχουν δικαιολογηθεί. Και δεν είναι εγώ που τα λέω αυτά. Εδώ υπήρξε και απόφαση δικαστηρίου για την εμπάθεια με την οποία την χάνουν χειρισμού κάποιες εμπιστευτικές πληροφορίες από πολιτικά πρόσωπα, βουλευτή του ΑΚΕΛ. Άρα λοιπόν η πολιτική διάσταση είναι και αυτό. Κύριε Προδρόμη, σας ευχαριστώ. Κύριε Δαμιανού, σας ευχαριστώ. Δεν είμαι ο κύριος Ερωτή. Βεβαίως, ναι. Ήταν τη ρήμη του λόγου προφανώς. Καλή σας μέρα και στους δύο. Καλή σας μέρα. Να αφήσουμε λίγο την πολιτική πτυχή του θέματος και να περάσουμε λίγο να δούμε την πτυχή που αφορά τη διαφθορά στην αστυνομία, γιατί με όλη αυτή την ιστορία όπως έχει προκύψει, αυτό το πολύ σοβαρό θέμα το αφήσαμε έτσι πίσω, συζητώντας την πολιτική πτυχή. Μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, ο κύριος Μιχάλης Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Αφήσαμε έτσι με όλη αυτή την ιστορία που έγινε να εωρείται το θέμα της διαφθοράς στο αστυνομικό σώμα και αν αυτή περιορίζεται σε κάποιες διαρροές που έγιναν ή δεν έγιναν προς πολιτικά πρόσωπα και αν έτυχε πολιτικής εκμετάλλευσης το όλο θέμα. Ζήσατε την αστυνομία μια ζωή, γνωρίζετε πράγματα και καταστάσεις. Πιστεύετε ότι με την εξέλιξη αυτή η αστυνομία ήδη αδικεί τον εαυτό της σήμερα? Όταν λέτε αδικεί η αστυνομία τον εαυτό της, εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι διαφθορά υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το ερώτημα είναι σε ποιο μέγεθος, σε ποια έκταση υπάρχει διαφθορά.
αν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, σίγουρα η διαφθορά θα υπάρχει και θα υπάρχει, θα συνεχίσει να υπάρχει. Μέτρα ελήφθησαν από όλους τους προηγούμενους αρχηγούς, από το 60 μέχρι σήμερα. Και σήμερα εκτιμώ, δίχως να είμαι σίγουρος, ότι λαμβάνονται. Αλλά αν δεν ληφθούν ριζοσπαστικά μέτρα, δεν θα καταπολεμηθεί η διαφθορά. Και δεν ξέρω εσείς πώς το αισθάνεστε. Δεν σας ξενίζει εσάς το γεγονός ότι μέσα από μια πολύμηνη έρευνα δεν καταδείχθηκε η ανάμειξη κανενός μέλος της αστυνομίας της υποθέσης διαφθοράς? Μα υπάρχει Έλλην Κύπριος που δεν παραξενεύεται. Όταν έγινε μια έρευνα από ποινικούς ανακριτές για τη διαφθορά στην αστυνομία και αντί να καταλήξει σε εντοπισμό μαρτυρίας για διεφθαρμένους αστυνομικούς, καταλήγει οπουδήποτε αλλού εκτός από αυτό. Και να σας πω κάτι, πριν μερικές μέρες είχα μιλήσει στο ραδιόφωνο του Φιλελευθέρου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, εγώ πριν από αυτό, είχα δώσει δύο καταθέσεις για αριθμό μελών που είχαν στενές σχέσεις με τον καλοψηφιώτη. Όχι για δύο, όπως είδα ότι δημοσιεύτηκε, για περισσότερους. Είχα δώσει στοιχεία, γραπτός στοιχεία. Μέχρι που βγήκα στον αέρα, δεν έγινε τίποτα απολύτως από την αστυνομία, από την ηγεσία της αστυνομίας και από τον υπουργό. Όταν εγώ βγήκα στον αέρα, σε λίγες μέρες άκουσα ότι τέθηκα σε διαθεσιμότητα. Μα αν είναι έτσι που θα λειτουργούμε, θλίβομαι πραγματικά, γιατί η αστυνομία δεν ανήκει ούτε σε αρχηγό, ούτε σε υπουργό, ούτε σε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανήκει σε αυτόν τον τόπο. Και έτσι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Δεν είναι το παλιά μέλο του καθενός. Και να μου επιτρέψετε να πω κάτι λίγο έξω από αυτά που mm-hmm. ρωτήσατε. Λέγεται συνεχώς, με αλφα για το λέγεται, ότι μα είναι συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας να διορίζει και να πάβει. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αφήνεται να νοηθεί ότι είναι το παλιοχώραφο του Προέδρου της Δημοκρατίας και όποτε θέλει βγάζει ένα δέντρο και όποτε θέλει το εφηδεύει άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η δική μου η θέση, αν είμαι λάθος, ας το κρίνουν οι ακροατές, η δική μου η θέση είναι ότι ο Πρόεδρος ηγείται ενός κράτους και οφείλει να εφαρμόζει το Σύνταγμα και τους νόμους προς το δημόσιο συμφέρον. Όχι γιατί επειδή διορίστηκαν δύο, ένας αρχηγός και ένας υπαρχηγός από τον προηγούμενο πρόεδρο, πρώτα παραμερίζεται ο αρχηγός της αστυνομίας και μετά παραμερίζεται ο υπαρχηγός. Επειδή ελέγχθηκε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης είχε αναφερθεί δημόσια ότι θέλει με λίγα λόγια το φάγωμα του υπαρχηγού, υπήρχε και μια πληροφορία που έλεγε ότι και δημόσια είχε αναφερθεί ο κ. Ιωάννης Νικολάου και προς το πρόσωπό σας, προτού αναλάβει μάλιστα το Υπουργικό Χαρτοφυλάκιο. Αυτό το έχω πει κατ' επανάληψη. Σε δημόσια συγκέντρωση, προεκλογική συγκέντρωση στη Λάρνακα και έχω αδιάσυστα στοιχεία. Λοιπόν, σε προεκλογική συγκέντρωση στη Λάρνακα είχε αναλώσει σχεδόν όλη την ομιλία του πώς θα φάμε τον αρχηγό αστυνομίας όταν βγούμε στην εξουσία. Και αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο σε εκείνη τη δημόσια, αλλά υπήρχαν και εκ των υστέρων δημόσιες συγκεντρώσεις για να ευχαριστήσει εκείνους που στήριξαν, όχι άλλη μία, άλλες τουλάχιστον δύο που επενήλθαν σε δική μου αντίληψη. Και αυτά τα έχω δηλώσει από τότε. Και εργαζόταν παντίο τρόπος, υπέσκαψε μέχρι που να επιτύχει το σκοπό και στόχο του. Φυσικά δεν του έδωσα την ευκαιρία μέχρι που εσκηνοθέτησαν τα επεισόδια. Προσέξτε τι λέω. Μέχρι που εσκηνοθέτησαν τα επεισόδια στο ΔΕΠΑΚ. Σήμερα υπάρχει μαρτυρία ότι υποκινήθηκαν τα επεισόδια. Με αποκλειστικό σκοπό και στόχο να φάνε τον αρχηγό αστυνομίας. Αλλά ας μην μείνουμε στο δικό μου το θέμα. Αυτά τα πράγματα και έχω δηλώσει ότι έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα για αυτό το θέμα. Το οποίο δεν κρίνω τώρα σκόπιμο να προχωρήσω στην καταγγελία. Για ευνόητο λόγο. Mm-hmm. Τώρα, επί δικής σας αρχηγίας στην αστυνομία, τι μέτρα λάβατε για το θέμα της διαφθοράς? Είπατε ότι όλοι οι αρχηγοί από τις ιδρύσεις της αστυνομίας είχαν προσπαθήσει να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο. Εσείς τι μέτρα λάβατε ως αρχηγός της αστυνομίας? Θα πω επιγραμματικά. Δημιούργησα και στελέχωσα τη λεγόμενη ΔΕΠ, Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων, την οποία είχαμε δει στην Αγγλία. Δεν ήταν δικό μου εφεύρημα. Αυτή η διεύθυνση σκοπών και στόχων είχε όλες τις πληροφορίες που ερχόντουσαν στο αρχηγό ή σε οποιοδήποτε άλλο στέλεχος
έπρεπε να έρθουν πρώτα στον αρχηγό αστυνομίας και ο αρχηγός αστυνομίας να αναθέσει κατευθείαν σε αυτή τη διεύθυνση επαγγελματικών προτύπων, το οποίο σας έχω πει, αντιγράψαμε λίγο πολύ από την Αγγλία. Δεν ανακαλύπτουμε εμείς τον τροχό έτσι κι αλλιώς. Κάποιος πρέπει από κάπου πρέπει να πάρουμε και τα φώτα μας. Ωστόσο, είδαμε πολλές περιπτώσεις. Ναι. Ένα σημαντικό πράγμα το οποίο νομίζω σήμερα το αγνόησαν πολύ. Ταυτόχρονα χώρισα τα πειθαρχικά ή και άλλα δικήματα σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία ήταν εκείνη κατά την οποία γίνονται εσκεμμένα, κακόπιστα, κάποιες παράνομες, ανεπιθύμητες ενέργειες, πράξεις, αποφάσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, από τη στιγμή που κάποιος θέλει να κάνει κάτι το κακό, δεν έχει καμιά επιοίκεια. Μηδενική ανοχή με την έννοια της φράσης. Στην άλλη την περίπτωση, η δεύτερη κατηγορία, όταν εργάζεται κάποιος, αναμένεις από εκείνον, εργάζεται και εργάζεται σκληρά, αναμένεις από εκείνον να κάνει λάθος. Σε αυτήν την περίπτωση, τα καλόπιστα λάθη ήταν συγχωρητέα, όσο σοβαρό και να ήταν. Και αυτό το απέδειξα έμπρακτα. Πέραν τούτου, ζήτησα κατ' επανάληψη να ενισχυθεί το οπλοστάσιο της αστυνομίας. Υπάρχουν παραθύρια ή καμαρόπορτες που κάποιοι διαφεύγουν, και εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά και αστυνομικοί οι οποίοι απειθαρχούν. Ο στόχος ήταν αυτά τα μεγάλα τα παράθυρα, οι κεσκόπορτες, να κλείσουν. Ο χειρισμός των πληροφοριοδοτών που έρχονται κατά ανάγκη οι αστυνομικοί σε επαφή με τους εγκληματικά στοιχεία, γιατί δεν θα πάρεις πληροφορίες από έναν που πηγαίνει στην εκκλησία, από έναν που θρησκεύει. Μπορεί να πάρεις και από αυτό, αλλά τις πλήστες πληροφορίες θα τις πάρεις από αυτούς που έρχονται σε επαφή με τα εγκληματικά στοιχεία. Ξέρετε, δεν είμαι αστυνομικός, ούτε είχα ασχοληθεί με το αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά πάντα αυτό που ακούμε είναι ότι όταν βρεθεί ένας αστυνομικός κοντά σε κάποιο εγκληματικό στοιχείο, η δικαιολογία είναι, ξέρετε, ήταν εκεί για να συλλέξει πληροφορίες. Δεν είναι όπως φαίνονται τα πράγματα, δεν ήταν συνεργάτης του υποκόσμου, απλώς ήταν εκεί για να συλλέξει πληροφορίες ένας αστυνομικός. Πώς ελέγχεται αυτό το πράγμα? Οι οδηγίες οι δικές μου ήταν ότι ποτέ ένας αστυνομικός δεν βλέπει ένα εγκληματικό στοιχείο. Πριν πάει να συναντήσει, οφείλει να ενημερώσει τον προϊστάμενο του, να γίνει σχετική καταχώρηση. Μετά που θα τελειώσει, οφείλει να ξαναενημερώσει τον προϊστάμενο του και θα κάνει γραπτός αυτά τα οποία διημήφθησαν μεταξύ του πληροφοριοδότη και των αστυνομικών. Γραπτός. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό αντίθετη με τον νόμο να έμπω παράνομη επαφή αστυνομικού και εγκληματικού στοιχείου. Και κάτι τελευταίο, ένας φίλος ακροατής ζητά να μας εξηγήσετε τι σημαίνει πάυση, είτε του αρχηγού είτε του υπαρχηγού της αστυνομίας. Αν είναι για τον ακροατή, να το πω με λόγια που κάτι γνώμη μου αφορά τους ακροατές, είναι κομματικοποίηση του σώματος. Να σας πω, απροβληματίσω τον ακροατή αλλά και όλους τους άλλους. Από το 60 που έγινε η ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει ξανασυμβεί αρχηγός και υπαρχηγός που διορίστηκαν από έναν πρόεδρο να έρχονται να πάγονται από άλλον πρόεδρο? Έχει ξανασυμβεί στα κυπριακά ιστορικά, ή έχει ξανασυμβεί έστω ένας να πάβεται? Αυτή είναι η απάντηση προς τον απλό ακροατή, απλόν πολίτη. Μάλιστα. Κύριε Παύλο Γεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτό το ερώτημα μας άφησε ο κύριος Παπαγιωρίου, αν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά της κυπριακής ιστορίας να αρχηγός ή υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς που έχει διοριστεί από μια κυβέρνηση να πάβεται από άλλη. Βεβαίως και δεν έχει ξανασυμβεί. Και ήταν και ξεκάθαρος ότι με την πάυση κομματικοποιείται η αστυνομία, πλήρης κομματικοποίηση της αστυνομίας. Θα αλλάξουμε για λίγο θέμα. Θα πάμε στο Γενικό Σχέδιο Υγείας. Φαίνεται ότι υπήρθε μια συμφωνία. Συμφώνησαν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι πλην της ΟΕΒ για το θέμα των εισφορών. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης. Κύριε Κυρίτση, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Βρισκόμαστε πιο κοντά σήμερα στο Γεσί από ό,τι βρισκόσασταν χθες τέτοια ώρα μιλώντας με τη συνάδελφο την Έλπιστη Γεωργίου. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Γιατί όντως η χθεσινή συμφωνία η οποία έγινε γιατί πράγματι έδειξε και το συνδικαλιστικό κίνημα έτσι μια μεγαλόψυχη διάθεση και κάναμε μια σημαντική υπέρβαση για να υπογράψουμε αυτήν την καταρχή συμφωνία. Αλλά μετά από αυτήν την συμφωνία εκλεί ακόμα έναν κεφάλαιο που ήταν από τα δύσκολα αυτής της πορείας. Διότι πλέον το θέμα της φορές από την ώρα που θα πάει στη Βουλή ο Υπουργός και θα πει ότι υπάρχει συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, νομίζω ότι η Βουλή δεν θα έχει καμιά δυσκολία να το πείσει και αυτό. Τώρα, όσον αφορά την θέση της ΟΕΦ για να δοθεί δικαίωμα επιλογής σε εργοδότες και εργοδοτούμενους είτε για ένταξη στο ΓΕΣΥ, είτε για διατήρηση των υφιστάμενων ασφαλιστικών σχεδίων, ποια είναι η θέση των κοινωνικών εταίρων? Αυτά τα έχουμε συζητήσει κατά κόρον, κύριε Ζένιο. Αυτές οι λογικές των μίνι ΓΕΣΥ και των μισών και μισών ή του πολυασφαλιστικού κλπ. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν απορριφθεί και η κοινωνία έχει προσιλωθεί και οι πολιτικές δυνάμεις και η κυβέρνηση ύστερα από μια πολύ μεγάλη περιπλάνηση πρέπει να πω έχουν αφοσιωθεί στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας όπως ήταν αυτό που μας υπόδειξαν και οι επιστήμονες οι οποίοι από παλιά εδώ και 20 χρόνια είχαν έρθει στην Κύπρο, είχαν μελετήσει τα δεδομένα και μας είπαν ότι το σχέδιο υγείας που ταιριάζει στα κοινωνικά δεδομένα είναι ένα κοινωνικό σχέδιο το οποίο να στηρίζεται σε έναν οργανισμό ασφάλισης υγείας ο οποίος να είναι κάτω από κοινωνικών έλεγχων, να εισφέρει ο καθένας σύμφωνα με τα εισοδήματα του και να απολαμβάνει η υγεία, η ιατρομαγευτική περίθαλψη την ώρα που την έχει ανάγκη και στην ποιότητα που την έχει ανάγκη χωρίς οποιοσδήποτε περιορισμούς. Ίση πρόσβαση του καθενός στη βάση ενός σχεδίου που να στηρίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό είναι το πράγμα. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι η κυβέρνηση σημερινή και ο πρόεδρος ήταν υπέρ του πολυασφαλιστικού και ίσως από μέσα τους να παραμείνουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Δεν εμπόρεσαν όμως, παρόλο που προσπάθησαν, έτρεξαν από εκεί, έτρεξαν από εδώ, έβαλαν συμβούλους, έβαλαν να γίνουν μελέτες, δεν μπορούν να τεκμηριώσουν. Δεν τεκμηριώθηκε ποτέ και πουθενά. Γιατί ένα πολυασφαλιστικό σχέδιο που να στηρίζεται στα ιδιωτικά συμφέροντα μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα και φτηνότερα την κυπριακή κοινωνία και τον Κύπριο πολίτη. Να μου επιτρέψετε, κύριε Κυρίτση, να μου επιτρέψετε απλώς να βάλουμε στην κοντά σας να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Μιχάλη Αντωνίου εκ μέρους της ΟΕΦ, γιατί βρίσκεται και στο εξωτερικό και τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και περιμένει. Κύριε Αντωνίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Ζένιο, καλημέρα και στο φίλο τον Μπάμπιν. Απλώς συνήθως είστε Άγγλοι στα ραντεβού σας, ελβετικό ρολόι. Σήμερα είστε 15 λεπτά αργοπορημένοι και είναι και πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Και είστε σε κίνηση προφανώς σε αεροδρόμιο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, είμαι σε μετεπιβίβαση. Και επειδή γνωρίζω ότι και ο κύριος Κυρίτσης θα μπει σε στούτιο σε πολύ λίγο, σε κάποιους άλλους συναδέλφους, σε κάποιο άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Απλώς θα θέλαμε μετά τη λήξη της χθεσινής συνάντησης. Φαίνεται ότι μείνατε μόνοι σας ως ΟΕΒ και θέλω να δω τις δικές σας τις αντιδράσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι μια οργάνωση με τη μαζικότητα της ΟΕΒ, με τους φορείς, τις συνδέσμους και όλους εκείνους τους παραγωγικούς τομείς που εκπροσωπεί, δεν νομίζω ότι μπορεί οποτεδήποτε να νιώσει μόνη. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς θεωρείται ότι είναι μόνη η ΟΕΒ όταν έχει όλους τους πάροχους ή τους βασικότερους πάροχους υπηρεσιών υγείας να είναι σε κάποιο βαθμό, αν όχι πλήρως, κάποιοι διαφοροποιούνται πρέπει να αναγνωρίσω, κάποιοι έχουν κάποιους προβληματισμούς, αλλά οι περισσότεροι εναρμονίζονται με τις προσεγγίσεις της ΟΕΒ. Και πρέπει να πω ότι προβληματισμού υπάρχουν σε όλα τα μαζικά σύνολα όταν καλούνται να πάρουν μια απόφαση σε μείζωνα θέματα, όπως είναι το ΓΕΣΥ. Εμείς έχουμε, όπως είδατε χθες, ήταν ο ΠΙΣ μαζί μας, ήταν ο σύνδεσμος των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που είναι οι μισές κλίνες σε όλη την Κύπρο. Δηλαδή οι μισές είναι δημόσιες, οι μισές είναι ιδιωτικές. Οι ιδιωτικές είναι μαζί μας ή στη συντριπτική τους πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε επίσης τους ασφαλιστικούς φορείς και προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην υλοποίηση του ΓΕΣΥ
με τρόπο που δεν θα έχει τους κινδύνους που εμείς εντοπίζουμε. Είμαστε με όλους τους υπόλοιπους στην προσπάθεια να εφαρμόσουμε ένα γεσί οικονομικά βιώσιμο και προσπαθούμε να υποδείξουμε, αρθρώνοντας λόγο μέσα σε έναν οριμαγδόν, πρέπει να πω, που δεν επιτρέπει την νυφάλια συζήτηση και ο πολιτισμένος διάλογος έχει κινδυνεύσει σε αυτήν την περίοδο. Και λυπούμε να πω ότι ενώ υπάρχει μια διαμορφωμένη πλειοψηφία των φορέων που διαχειρίζονται τον δημόσιο λόγο, έτσι οι φορείς, οι συνδικαλιστικοί των ασθενών κλπ., ενώ έχει υπάρξει μια σαφώς διαμορφωμένη τάση πλειοψηφική σε ό,τι αφορά αυτούς τους αριθμούς, εν τούτης η άρθρωση ενός προβληματισμού, μιας επιφύλαξης, ενώ μιας ανησυχίας, ενός σημείου διαφοροποίησης, αντιμετωπίζεται με τόση βιαιότητα που δεν εξυπηρετά από ποιους εννοείται, γιατί... από αυτούς που αναφέρω, όχι από όλους αλλά από κάποιους από αυτούς. Επειδή υπήρχε μια δήλωση του ίδιου του Γιώργου του Παμπορίδη που έλεγε γίνονται και λέγονται πάρα πολλά, ειδικά για όποιους κάνουν τον κόπο όπως εγώ ο τελευταίος να μπαίνω στο Twitter. Εκεί λέγονται πράγματα τα οποία πραγματικά πληγώνουν. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Η αναφορά περί καραόλων στο Twitter αφορούσε... Ακούστε λίγο, αν πούμε στη λογική της απάντησης και της ανταπάντησης, δεν θα τελειώσουμε ποτέ, αλλά κυρίως δεν θα κάνουμε τον διάλογο που νομίζω ότι έχει ανάγκη έναν τόσο μεγάλο εγχείρημα, μια τόσο μεγάλη και φιλόδοξη προσπάθεια όλων των κοινωνικών δυνάμεων, που είναι το γεσί. Δεν θα μπούμε στη λόγο. Ο καθένας ό,τι θέλει ας λέει, κρίνεται, όλοι κρινόμαστε. Και για τα επίθετα που χρησιμοποιούμε και για τους χαρακτηρισμούς και για την ένταση και για το πάθος μας. Εμείς δεν αφιβάλλουμε από κανένα, δεν αφισβητούμε κανενός τον πατριωτισμό ή την προσπάθεια του να βοηθήσει να γίνει κάτι σωστό και ελπίζουμε ότι ο ίδιος θα αναγνωριστεί και για μας κάθε φορά που αρθρώνουμε διαφορετική άποψη. Και λέμε, να γίνει ένας διάλογος παραγωγικός, να ακούσουμε με νυφαλιότητα το τι λέει ο ΕΦ, διότι θα βοηθήσει αυτό το οποίο λέει ο ΕΦ την υλοποίηση ενός σχεδίου που δεν θα έχει τους κινδύνους που αν δεν ακουστούμε θα έχει και δεν θα μας αφήνει σε μια κατάσταση στην οποία θα νιώθουμε απόλυτα ασφαλής για τα επόμενα βήματα. Δεν είναι δηλαδή απλά θέμα διαφυγής κερδών από κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες, από κάποια ιδιωτικά νοσηλευτήρια, από κάποια μέλη σας. Δεν είναι αυτό και σας εξηγώ, ακούστε, είναι δύο σημεία, έχουμε πει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όπως όλοι οι επιστήμονες, οι ειδικοί, τα πολιτικά κόμματα, οι επαγγελματίες υγείας, όλοι έχουν πει ότι χωρίς αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηριών δεν μπορεί να εφαρμοστεί η ΕΣΥ. Το ένα πράγμα που λέμε με την επιστολή του Προέδρου μας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς χθες, είναι αυτόν ακριβώς το πράγμα. Τους θυμίζουμε αυτό που όλοι λένε εδώ και χρόνια. Ότι θα πρέπει να αυτονομηθούν τα δημόσια νοσηλευτήρια στην πράξη, αλλά αυτό δεν θα επαφείται να το αποφασίσει κανένας φορέας, κανένας σύνδεσμος ασθενών, καμιά συντεχνία και καμία ΟΕΒ. Θα πρέπει αυτό να το πιστοποιήσουν οι ειδικοί που σχεδίασαν την αυτονόμηση, να επιβεβαιώσουν στο Υπουργικό μας Συμβούλιο και στη Βουλή μας ότι πράγματι έχει γίνει αυτονόμηση στην πράξη και αμέσως μετά, την ίδια μέρα αν είναι δυνατόν, να αρχίσουν και εισφορές για το ΓΕΣΥ. Αυτή είναι η μια εισήγηση την οποία κάνουμε και την οποία θα προωθήσουμε με όλη μας τη δύναμη των επιχειρημάτων μας. Το δεύτερο που λέμε είναι για μια μεταβατική περίοδο 3 ετών, να δοθεί το δικαίωμα σε όσους έχουν ασφαλιστικά συμβόλαια ή άλλες καλύψεις μέσω των μη κρατικών οργανισμών ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία εργάζονται, να μπορέσουν, αν το θέλουν, εθελοντικά και μόνο, να διατηρήσουν για 3 χρόνια εκείνες τις ρυθμίσεις, πληρώνοντας τον ΟΑΗ το ποσοστό της εισφοράς αλληλεγγύης, εκείνον το οποίο θα καθορίσει το κράτος, ότι πρέπει ο κάθε πολίτης με βάση τα εισοδήματα του να καταβάλει προς όφελος εκείνων που θα τα χρειαστούν ενώ δεν έχουν τις ανάλογες εισφορές. Δηλαδή αυτό που με απλά λόγια ονομάζουμε, περιγράφουμε ενός ποσοστών αλληλεγγύης. Αυτό λέμε εμείς για 3 χρόνια. Κύριε Κυρίτση, αντιλαμβάνομαι κύριε Αντωνίου ότι παραμένουν οι προτάσεις σας στο τραπέζι και το ερώτημα... Όχι μόνο παραμένουν. Θα ξεκινούμε όσο μπορούμε μια παραγωγική συζήτηση και διάλογο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για να εξηγήσουμε όχι από αέρος, αλλά με την νυφαλιότητα που απαιτεί η σοβαρότητα του αντικειμένου που επεξεργαζόμαστε, αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε, με την ελπίδα ότι θα ακουστούμε και ότι θα εισχωρήσουν στους νόμους μας τουλάχιστον αυτές οι δύο ρήτρες
οι οποίες θα επιτρέψουν τα πράγματα να προχωρήσουν. Μάλιστα. Με μεγάλη επιτρέψτε με, επειδή και ο χρόνος, επειδή και ο χρόνος πιέζει όλους μας. Θέσω το ερώτημα και προς τους δύο, ξεκινώντας από τον κύριο Κυρίτση. Το ερώτημα που τίθεται, κύριε Κυρίτση, είναι μέχρι πότε θα γίνονται αυτές οι συζητήσεις, μέχρι πότε θα τραβήξει αυτό το πράγμα και αν και εφόσον το νομοσχέδιο κατατεθούν στη Βουλή και γίνει νόμος του κράτους, πλέον οι θέσεις του καθενός παραμένουν ως διαφωνίες, αλλά κανείς δεν μπορεί να μην εφαρμόζει τον νόμο, άμα γίνει νόμος. Αλίμονο, δεν είμαστε. Ναι, το ερώτημα είναι μέχρι πότε θα πάνε. Είμαστε κράτος δικαίου. Μέχρι πότε θα πάνε όμως αυτές οι συζητήσεις, γιατί και ο κόσμος κουράστηκε. Υπάρχει δέσμευση ξεκάθαρη στη Βουλή ότι μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα, μέχρι τα μέσα του Ιούνιου, το θέμα της ψήφισης των νομοσχεδίων θα τελειώσει, θα πάνε στην Ολομέλεια να ψηφιστούν. Είναι δύο τα νομοσχέδια. Το ένα είναι το νομοσχέδιο για την εφαρμογή Γενικού Σχεδίου Υγείας και το άλλο είναι το νομοσχέδιο για την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Οι εισφορές θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται όταν το σύστημα είναι σε θέση να παρέχει ανάλογη ανταπόδοση στους εισφορείς. Αυτά που λέει ο κύριος Αντωνίου είναι συζητήσεις του παρελθόντος. Αυτές οι συζητήσεις έχουν τελειώσει. Και είναι με έκπληξη που ακούω τώρα την ΟΕΦ, τελευταία, εχθές, προχτές, να προσπαθεί να μεταφέρει και ο ίδιος ο κύριος Αντωνίου τη συζήτηση ότι τρομοκρατείται η άποψή τους, ότι δεν ακούεται η δεύτερη άποψη κλπ. Αυτά τα έχουμε συζητήσει κατά κόρο, είναι 20 χρόνια που συζητώ. Να υπενθυμίσω ότι η ΟΕΦ είναι μέλος, έχει εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλειας Υγείας, ο οποίος εδώ και από το 2001 που δημιουργήθηκε, εργάζεται όσον του επιτράπηκε να εργαστεί, διότι δεν προχώρησε το ΓΕΣΥ, για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας, αυτό που πάμε να ψηφίσουμε τώρα. Και ξαφνικά την τελευταία στιγμή, την ώρα που φτάσαμε στο παρακάτι, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που έχουν σχέση με την υγεία, τα οποία τα απαρίθμισε ο ίδιος μόνος του ο κύριος Αντωνίου, ανέφερε δηλαδή και που εμπλέκονται και αντιδρούν και δημιουργείται αυτή η αναστάτωση, και έρχεται και η ΟΕΦ να δώσει κάλυψη σε αυτό το πράγμα και να δημιουργήσει μια εικόνα ότι το Γενικό Σχέδιο Υγείας είναι κάτι που ως και να ξεκινούμε τώρα να το συζητήσουμε. Όχι, δεν γίνεται. Δηλαδή ο κόσμος, αν πριν 20 χρόνια αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να γίνεται συζήτηση, διότι ήταν ένα όραμα το Γενικό Σχέδιο Υγείας, τέλος πάντων υπήρχε όμως μια κάλυψη των αναγκών του κόσμου μέσα από τα νοσοκομεία κλπ. Σήμερα η κατάσταση στον τομέα της υγείας δεν πάει άλλον. Τα νοσοκομεία είναι προς κατάρρευση. Ο κόσμος το δικαίωμα του να έχει ιατρομαγευτική περίθαλψη δεν μπορεί να το ασκήσει, διότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες, είναι πολυτέλεια πλέον η υγεία. Δεν μπορούμε σε αυτές τις συνθήκες να ξαναξεκινούμε συζητήσεις από την αρχή. Τελείωσε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Αντωνίου. Ναι, απλώς πρέπει να πω ότι όλα αυτά που λέει ο φίλος μου ο Πάμπης μπορεί να είχαν βάση πριν από 3 χρόνια, όλα έχουν αλλάξει, όλα έχουν τεθεί πάνω σε εντελώς καινούργια βάση, αλλά το πιο σημαντικό να πω, επειδή προφανώς μέσα στον απόϊχο των καμιά φορά των έντονων συζητήσεων δεν αφήνεται ιδιαίτερο περιθώριο για να γίνει, επαναλαμβάνω, ένας πολιτισμένος διάλογος. Αυτά τα δύο τα οποία μόλις ανέφερα προηγουμένως, σε τίποτα δεν καθυστερούν την υλοποίηση του ΓΕΣΥ, σε τίποτα δεν αλλάσουν τους σχεδιασμούς, αντίθετα αποβάλλουν οποιαδήποτε ανησυχία για να πάει κάτι στραβά και να βρεθούμε εκτεθειμένοι στην πορεία. Η δυνατότητα κάποιων να μείνουν με τα σχέδια για ένα μεταβατικό διάστημα 3 ετών θα έχει μηδενική επίπτωση πάνω στα οικονομικά του ΟΑΗ, γιατί έτσι το έχουμε σχεδιάσει και έτσι το καταθέτουμε ως πρόταση προς την πολιτική ηγεσία. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέει ότι συζητήθηκαν και ξανασυζητήθηκαν, πράγματι για πάρα πολλά χρόνια γίνονταν διάφορες επιλογές, καταλήγαμε σε διάφορα σενάρια, υπαναχωρούσαν, κάποιοι ξαναερχόμασταν, τα ξαναβλέπαμε. Γίνεται ένας διάλογος όπως ταιριάζει σε πολιτισμένα και ευνομούμενα κράτη ανάμεσα σε εκείνους που θα κληθούν να τα χρηματοδοτήσουν. Κύριε Αντωνίου, έχετε στοιχεία ως ΟΕΦ. Και λέμε ότι, και τελειώνω με αυτό για να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε.
Και λέμε ότι έστω και λίγο καιρό, λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες πριν από τη ψήφιση των νομοσχεδίων, αλλά και μετά τη ψήφιση των νόμων, όταν θα είναι νόμοι πλέον, η ΟΕΒ εκεί που βλέπει αδυναμίες, εκεί που βλέπει κινδύνους και απειλές, έχει καθήκον, καταστατική υποχρέωση να τα υποδεικνύει και στους κοινωνικούς της εταίρους και στην πολιτική και πολιτιακή ηγεσία του τόπου, για να λάβουν τις αποφάσεις τους. Εμείς δεν έχουμε ούτε νομοθετική, ούτε εκτελεστική εξουσία. Προφανώς έτσι λειτουργεί η δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει. Απλώς ήθελα, ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε στοιχεία πόσα περίπου συμβόλαια, ιδιωτικά συμβόλαια με ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικά σχέδια υγείας. Είναι 235.000 φυσικά πρόσωπα καλυμμένα και είναι γύρω στις 20.000 άλλα πρόσωπα τα οποία εργάζονται με συστήματα τα οποία προβλέπονται από τους συνεκρατικούς οργανισμούς ή για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τους εργαζόμενους. Μιλάμε για μια τεράστια απώλεια εισοδημάτων για ασφαλιστικές εταιρείες σε περίπτωση εφαρμογής. Μιλάμε, να σας πω, μιλάμε ότι εάν σήμερα πούμε ότι εφαρμόζεται το ΓΕΣΥ και ξεκινούν υποχρεωτικά οι εισφορές όλων, χωρίς οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση, η συντριπτική πλειοψηφία των καλυμμένων με συμβόλαια όπως αυτά, που δηλαδή γύρω στις 250.000 με τους ημικρατικούς και τις τράπεζες, έτσι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το πιθανότερο είναι ότι μέσα στο μήνα που τρέχει θα σταματήσουν τα συμβόλαια. Εάν όλα πάνε καλά με το ΓΕΣΥ, που το ευχόμαστε και θα δουλέψουμε με όλους τους υπόλοιπους για να πάνε καλά, όλα καλά και όμορφα. Εάν κάτι πάει στραβά, εάν κάτι κριθεί ότι θα πρέπει να υλοποιηθεί με αλλιώτικο τρόπο, με διαφορετική μορφή, τότε θα έχουμε αυτές τις πολλές χιλιάδες συμπατριωτών μας σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, το οποίο θα έχει διαμορφωθεί επειδή εγκατέλειψαν αυτόν το οποίο είχαν επί χρόνια ως τρόπον απόλαυσης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Και όλα αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε στο δημόσιο τομέα και πονεί και η ΟΕΦ και τα μέλη της για το μεγάλο βαθμό ταλαιπωρίας των πατριωτών μας, και όχι μόνο όσο ψάχνουν την υγεία τους, αλλά και των επαγγελματιών υγείας στα δημόσια νοσηλευτήρια, θα έχουμε τον κίνδυνο να το δούμε ενδεχομένως, εάν κάτι πάει στραβά και ακυρωθούν οι συμβάσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, θα δούμε να καταπονείται και ο ιδιωτικός τομέας. Και λέμε με μηδενική οικονομική επίδραση πάνω στα οικονομικά του ΟΑΗ να δοθεί αυτή η ευχέρεια. Δεν θα έχετε συσρωές για τις οποίες θα εξαιρεθούν όσοι θα έχουν τα ιατροφαρμακευτικά τους με τις ασφαλιστικές, αλλά δεν θα έχει ούτε και τις εκροές. Δεν θα έχει ούτε εισρωές ούτε εκροές. Θα έχει μόνο το ποσοστό αλληλεγγύης. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Κύριε Κυρίτση, με τον τρόπο αυτό που, με αυτό που λέει ο κύριος Αντωνίου τώρα, ουσιαστικά θα έχουμε μια περίοδο 3 χρόνων στην οποία ουσιαστικά θα λειτουργήσει πολυασφαλιστικό σχέδιο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να το ξεκαθαρίζουμε αυτό το πράγμα. Και με όλο τον σεβασμό σε αυτούς που λένε αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι είναι όσοι αρνούνται να πάρουν απόφαση ότι πρέπει να αναπροσαρμόσουν τη δράση τους, την οικονομική, την δραστηριότητα τους, την επιχειρηματική, στο δεδομένο ότι από τούτε και στο εξής θα υπάρχει εθνικό γενικό σχέδιο υγείας. Και αυτό πρέπει να το πάρουν απόφαση. Και η ΟΕΦ, νομίζω και σε αυτό το ζήτημα, η στάση της δεν βοηθά και δεν συμβάλλει. Δηλαδή, πρέπει να προβληματιστεί για το γεγονός ότι μέσα από τέτοιες τις συζητήσεις συντηρεί ίσως σε κάποιους την εντύπωση ότι είναι δυνατόν να ανατραπούει αυτή η πορεία. Η κοινωνία έχει αποφασίσει, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Η ατροφαρμακευτική περίθαλψη στην ποιότητα που τη χρειάζεται κάποιος και την ώρα που τη χρειάζεται δεν μπορούν να έχουν μόνο οι έχοντες. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα κοινωνικό δημόσιο αγαθό που πρέπει να το έχει ο καθένας, ανεξάρτητα αν είναι φτωχός ή πλούσιος. Μάλιστα. Τελεία. Είναι ώρα να προχωρήσουμε αποφασιστικά. Ο κάθε ένας θα συμβάλλει στο σύστημα σύμφωνα με αυτά που μπορεί, με βάση τα εισοδήματα του, αλλά θα έχει ίσο δικαίωμα στην υγεία όπως έχει
και ο διπλανός του. Το ερώτημα είναι αν θα βρεθεί, αν αυτό το οποίο λέτε αυτή τη στιγμή θα έχει και την απαιτούμενη πλειοψηφία εντός της Βουλής, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα κάθε φορά. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες... Πιστεύω ότι αυτά που λένε ορισμένοι και αυτά που διακηρύσουν τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί και οι συμφωνίες που κάνουν ότι τα σέβονται και ότι θα τα υλοποιήσουν. Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τα μεγάλα συμφέροντα να έχουν τόση δύναμη που να ανατρέψουν ακόμα και τις αποφάσεις του Προεδρικού, που να αλλοιώσουν την θέληση του κόσμου σε τέτοιο βαθμό ώστε να πάει η Βουλή να ψηφίσει κάτι άλλο από αυτό που έχει συμφωνηθεί, τότε τι να σας πω, το πρόβλημα πλέον δεν θα είναι απλά για το ΓΕΣΥ, θα είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο και με πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, διότι πλέον και η Βουλή και οι πολιτικές δυνάμεις που θα τολμήσουν να κάνουν αυτό το πράγμα θα είναι εντελώς αναξιόπιστες. Και βεβαίως υπόλογοι... Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε, κάναμε την υπέρβαση μας εχθές, διότι κάναμε υπέρβαση εχθές και συμφωνήσαμε για τις εισφορές. Θα μπορούσαμε να σταθούμε και εμείς με πείσμα στα αναλογίες του 2001 και να μην μετακινούμαστε και θα είχαμε και ισχυρό επιχείρημα. Είπαμε όμως ότι για χάρη του κοινού καλού να κάνουμε και εμείς την υπέρβαση μας. Υπήρξε συμφωνία και σε αυτό το θέμα. Στα εργασιακά ζητήματα της αυτονόμησης φαίνεται ότι καταλήγουν και εκεί οι συζητήσεις. Υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των συντεχνιών, των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης. Τα νομοσχέδια είναι έτοιμα για να ψηφιστούν. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Πάμε, κύριε Τσί, ευχαριστώ. Η παραφωνία της ΟΕΦ και όσων συσπυρώνονται αυτή τη στιγμή γύρω από αυτό το θέμα, με τον τρόπο που το κάνουν, εμπόδια δημιουργεί και όχι οτιδήποτε άλλο. Πάμε, κύριε Τσί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, και από τον Πάμπη Κυρίτση, εμείς απλώς να επιθυμίσουμε ότι μέσω Twitter ο Υπουργός Υγείας προειδοποιούσε από χθες το πρωί ότι έφτασε η ώρα να αποκαλυφθούν όσοι επί δεκαετίες μπλόκαραν το ΓΕΣΥ. Όταν στη συνέχεια κλήθηκε να τους κατονομάσει, απέφυγε να το πράξει, λέγοντας πως θα εμφανιστούν μόνοι τους, όπως τους καράολους που βγαίνουν μόνοι τους όταν βρέξει. Αυτό ενόχλησε και την ΟΕΒ. Παρόλο που δεν θέλησε να δώσει συνέχεια ο κύριος Αντωνίου, τους ενόχλησε όμως. Γεσί και Καράολη. Να δούμε όταν θα οδηγηθεί το θέμα στην Βουλή, τι θα πράξουν και εκεί τα μεγάλα συμφέροντα. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με πολύ δυνατές επιδόσεις ο Όμιλος Φυλακούτα. Με ειδικά πακέτα για το Motor Show, τώρα στις εκθέσεις του Ομίλου. Και στην μπάλα, μία είναι η ομάδα. Άστρα στους 92.8 και 105.3. Παίζει δυνατά. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Με αρκετή καθυστέρηση. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα. Τι έχουμε, τι παίζει? Παίζει... Θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα. Γιατί? Γιατί γίνεσαι πολύ επιθετική και δεν μου αρέσει τελευταίως. Μ' αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Ναι, παίζεις φουλ επίθεση. Κράτα λίγο άμυνα γιατί... Εντάξει, κρατάω και άμυνα. Εντάξει. Νομίζω δεν μπάζω νερά. Μπάζω. Όχι. Κρατάω και άμυνα. Μ' αρέσει αυτή η εποχή, μόλις τελειώνουν τα πρωταθλήματα και λίγο πριν τα ευρωπαϊκά. Μ' αρέσει πολύ γιατί εσείς οι αθλητικοί συντάκτες, τουλάχιστον εφημερίδες, τα sites κυρίως, ναι, τα. Ξεκινάει όλη αυτή η μεταγραφολογία. Τώρα θα ακούμε ονόματα. Χθες ήμουν σε μια παρέα, με ρωτούσαν και μου έλεγαν: εσύ είσαι μέσα στα πράγματα, είσαι δίπλα. Ξέρεις. Εκεί ξέρεις. Σίγουρα ξέρεις. Και τους έλεγα αρλούμπες. Τους είπα, τους έφτιαχνα σενάρια. Και μ' άκουγαν με προσοχή γιατί εγώ είμαι μες στα πράγματα, είμαι κοντά σου, ξέρεις. Μαθαίνω, ναι, όπως ένα, έτσι νομίζω. Γίνεται αμέσως σου λέει τίποτα η Κατερίνα. Αυτό είναι. Γίνεται. Έτσι ακριβώς, ναι. Λοιπόν, να σου πω ύστερα. Και... Θα τους τα πω το βράδυ, ναι. Στην πιλότητα, μα. Ναι. Λοιπόν. Το σίγουρο είναι ότι ο Αντωνάκης παραδίδει μαθήματα στην πιλότητα. Ποιος Αντωνάκης? Ας σου εξηγήσω άλλη φορά. Παραδίδει. Παραδίδει μαθήματα. Όχι, παραδίδει γενικά μαθήματα. Τετάρτη απόγευμα τα κάνει δωρεάν τα μαθήματα, τις υπόλοιπες μέρες πρέπει να πληρώνουν. Δεν έχω ιδέα από πιλότα. Ούτε από πιλότα, ούτε από τάβλη. Ούτε για νύση. Μπα περιπτώσει. Ούτε από τα αθλήματα που έχει. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, με αγχώνεσαι. Δεν έχει τίποτα. Αγχώνεσαι γιατί ο χρόνο δεν έχει τίποτα το wow. Το wow, μέχρι να βγάζει κανένα στον αέρα και να αρχίσει να σου θυμώνει πάλι και να.
Ποιο θυμώνει. Κάποιοι θυμώνουν όταν του πει έτσι λίγο το. Την αλήθεια. Του πιάνουμε εύκολα. Και νομίζω ότι προσπάθησα να συγκρατηθώ. Ναι, ναι, ήσουν. Όχι, ήσουν. Οφείλω να πω ότι με έχει εκπλήξει ευχαριστά. Γιατί δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα έπαιρνε και ναύτινε. Νομίζω ότι. Ναι, εντάξει, κάποιοι μπορεί να το θεώρησαν και φόβο. Εγώ είμαι πολύ προσεκτική και ήθελα να ακούσω πολύ προσεκτικά όταν κάνεις μια ερώτηση και ο άλλος σου αντιστρέφει με επίθεση. Θα πρέπει να έχεις... Όταν είναι επιθετικός και δεν ακούει τι ρωτάς και επαναλαμβάνει ερωτήσεις, εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Όπως και να έχει. Εντάξει, νομίζω ότι μια χαρά το χειριστήκαμε. Σε κάποιους αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Έτσι ακριβώς. Είχαμε. Ουσιαστικά αυτό που είπες Κωνσταντίνε Ζένιο, ότι από εδώ και πέρα θα ακούμε τα ονόματα, ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν, ποιοι προτάθηκαν, ποιοι δεν προτάθηκαν, ποιους θέλουν, ποιους δεν θέλουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα φύγουν. Είναι ο πρόεδρος της ομάδας σε ταξίδι με Πάμπο ή δεν είναι τελικά? Αυτό ξέρουμε ότι... Δεν ξέρω, εγώ δεν άκουσα τίποτα, απλώς ρωτάω για να ξέρω. Πήγαν να φέρουν υπογραφές, πήγαν να φέρουν παίχτες, τι είναι? Νομίζω ότι για να ταξιδέψει μαζί ο πρόεδρος είχε σίγουρους ποδοσφαιριστές. Και ο πρόεδρος της Ομόνιας τοποθετήθηκε χθες και είπε μεταξύ άλλων ότι δεν πρόκειται να κρυφτούν, αναλαμβάνουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Έστειλε το μήνυμα προς τον κόσμο της Ομόνιας για την επόμενη μέρα, μαζί να γυρίσουν τον τροχό. Η χειρότερη σεζόν της 15 ετίας πληγώνει, αλλά στην Ομόνια θέλουν να βγουν όσο γίνεται πιο κερδισμένοι για την επόμενη χρονιά. Εντάξει, γράφτηκαν κάποια ονόματα για τον Οικονομίδη, θα επιστρέψει στην Ομόνια, για τον Τζέισον Δημητριώτη παίζει για την Ομόνια, στο ΑΠΟΕΛ, εντάξει, θα περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή. Νομίζω ότι θα τελειώσει με και το τελικό. Με τον Βαλεντίνο Σέλη τι έχει γίνει τελικά? Γιατί κάπου διάβασα ότι έχει αποδεσμευθεί από την ομάδα του λόγω του τραυματισμού του. Είναι και αυτά πληροφορίες, δεν είναι κάτι ο Βαλεντίνος, ότι ψάχνει ομάδα στην Κύπρο ή κάτι τέτοιο διαβάζαμε. Ναι, θα το ψάξουμε περισσότερο το θέμα αυτό, γιατί είναι από χθες μάθαμε κάποια πράγματα για τον Βαλεντίνο. Άνοιξε μια πόρτα για τον ποδοσφαιριστή αυτό και δεν ξέρω πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα τελικά που υπάρχει και τι ακριβώς συμβαίνει με τον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Εμείς να το ευχηθούμε περαστικά, εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει, ουσιαστικά είναι και κάποια πράγματα που θέλω να είμαστε και λίγο προσεκτικοί, Κωνσταντίνη, γιατί κάποιες φορές κυκλοφορούν διάφορα θέματα. Τώρα θα σου πω ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είχε ιδέα για αυτό που μόλις ανέφερες. Δηλαδή, εχθές ο ποδοσφαιριστής ρωτήθηκε τι έγινε, τι έπαθες, ξέρεις, και λέει, μα τι λέτε, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω αν είναι όμως σε επίπεδο πληροφοριών. Εμείς δεν έχουμε μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή. Είναι συγκεκριμένες πληροφορίες, θα το ψάξουμε σήμερα. Θυμίζω ότι ο Σέλης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την συγκεκριμένη ομάδα από την Γκανσού. Πώς τη λένε, στην Κορέα. Στην Κορέα. Και θα ήθελα να το. Να είμαστε έτσι λίγο συγκρατημένοι, ναι, για να το ψάξουμε και να πούμε περισσότερα το μεσημέρι. Είτε στους τίτλους. Λοιπόν, λέγαμε στο ΑΠΟΕΛ, μετά την ανανέωση της συνεργασίας με Βάτερμα, Βινίσιους και Αλεξάνδρου, θα κληθούν από τη διοίκηση το ΑΠΟΕΛ για νέο συμβόλαιο. Εντάξει, μίλησαν και διάφοροι ποδοσφαιριστές χθες και στην τηλεόραση, όσοι είχαν την ευκαιρία να δουν και στην τηλεόραση του ΡΙΚ και όχι μόνο. Πολλούς πορτάριδες στο ΑΠΟΕΛ. Ναι, ναι, έτσι. Μου θυμίζει μια περίοδο στην Ομόνια που ερχόντουσαν πολλοί αριστεροί μπακ. Όλοι αριστεροί μπακ μια εποχή. Εντάξει, πάντως φαίνεται ότι υπάρχει ένα συνωστισμό στη θέση του τερματοφυλάκα στο ΑΠΟΕΛ. Ναι. Μάλλον θα ξεκαθαρίσουμε. Αυτό δείχνει ότι ίσως κάποιοι να μην. Ναι, ίσως και να μην σημαίνει τίποτα. Ναι, σωστό. Λοιπόν, τις επόμενες μέρες έλεγε και ο Νεκτέρας Πεντεβίνος χθες στον Άστρα, μεταξύ άλλων, ότι και το θέμα Κριστιάνσεν θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι και ο τελικός
Οπότε είναι δύσκολο να πούμε ότι θα προκύψουν κάποια νεότερα το θέμα αυτό πριν από το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Τώρα, στην ΑΕΛ θέλουν, είναι ικανοποιημένοι μετά την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Υπάρχει ένα θέμα, γιατί γράφτηκε για τον Ρωμό, τον τερματοφύλακα, ότι πάει στον Αρχάγγελο. Στη Λεμεσό λένε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει στην ΑΕΛ. Και εδώ τι να σου πω, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Κανένας δεν επιβεβαιώνει, κανένας δεν... Και ξέρεις, δημιουργείται και θέμα, όπως έγινε ας πούμε πρόσφατα με το θέμα του Δημήτρη Χριστοφή. Γιατί οι δηλώσεις του Δημήτρη Χριστοφή τις προάλλες έφεραν έτσι μια αναστάτωση όταν βραβεύτηκε ο ποδοσφαιριστής από τον σύνδεσμο, από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών, και ρωτήθηκε για το μέλλον του. Παρόλο που δύο μέρες πριν στον Άστρα ο κύριος Τζονής είχε πει ότι είναι σε προχωρημένες επαφές με τον παίχτη, με τον Κύπριο παίχτη, η δήλωση που έκανε δύο μέρες αργότερα έδωσε έτσι ένα άλλο, ότι δεν είναι σίγουρο ας πούμε ότι θα μείνει στην Ομόνοια. Εμείς περιμένουμε και ο κόσμος περιμένει να ξεκαθαρίσουν όλα τα θέματα. Λοιπόν, στην ανόρθωση ο Κόπριβετς είναι ο πρώτος που θα ανοίξει την πόρτα μάλλον, και αφού δεν υπολογίζεται από τον Ρόνι Λέβιο, ο τερματοφύλακας, ούτε ο Καμπρέρα, εκτός απρόπτου θα συνεχίσει ο Ολιβέιρα. Είναι πάρα πολλά, νομίζω να δούμε και τι γράφει ο αθλητικός τύπος σήμερα, Κωνσταντίνε. Να ξεκινήσουμε με την σπόρτα της αλήθειας. Για πες. Έτσι γίνεται και πάλι Ομόνοια. Είναι ο τίτλος. Τι χρειάζεται να κάνει ο Πάμπος Χριστοδούλου για να πετύχει τη σωστή αναδιοργάνωση των Πρασίνων. Στην Πορτογαλία θεωρούν σίγουρη την μεταγραφή Τζάιλσον Αραούχο. Τζονής, το όνομα αυτό το Αραούχο το είχαμε πει και εχθές. Θα κάνουμε ισχυρή εντός και εκτός γηπέδου την Ομόνοια, είπε ο κύριος Τζονής, όπως και αν μεταφράζεται αυτό. Και νομίζω ότι όταν ακούγεις το εκτός γηπέδου, κάποιοι μπορεί να παρεξηγούν κιόλας. Νομίζω έχει να κάνει με το πώς προστατεύεις ένα σωματείο. Ο Πάμπος ανοίγει την πόρτα για την επιστροφή του Γιώργου Οικονομίδη. Καθιέρωσε στην ελίτ και ένας τίτλος στην ΑΕΚ. Η σκέψη είναι στον μεγάλο τελικό στον Απόλλωνα. Οι πέντε Φευγάτη και ο Ηλίας Χαραλάμπους. Αποθεώθηκε προχθές ο Ηλίας Χαραλάμπους, το ΑΕΚ Αρίνα. Βάτερμαν, μέχρι το 2019 Ολλανδός θερματοφύλακας, έβαλε υπογραφή συμβόλαιο για 2 χρόνια και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την αιστεία των πρωταθλητών. Η Sport γράφει ότι προχωρούν για την απόκτηση του Ρωμό, η γαλαζοκίτρινη. Σειρά παίρνει ο Βινίσιος, θέλει να μείνει, αλλά ακόμη δεν υπάρχει συμφωνία. Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στο ΑΠΟΕΛ, λέει ο Μερκής. Αυτά έχει στο εξώφυλλο η εφημερίδα Sporte, δεξιά. Αρχίζει το ξεκαθάρισμα για το ρόστερ της νέας χρονιάς στην ανόρθωση. Πάμε στο γήπεδο του Πολίτη, και αν έχει εκεί την χαραυγή, το πιστόφυλλο, θα το εκτιμούσα. Στο γήπεδο του Πολίτη, έπαθλε διακοπές. Εδώ δεύτερος προκριματικός θα δώσει Απόλλωνα ΙΑΕΚ, επιπλέον καλοκαιρινή ξεκούραση. Στις 19 του Ιούνιου θα γίνει η κλήρωση του πρώτου και δεύτερου προκριματικού σε Europa League και Champions League. Δέσμευση Τζονί για μια ισχυρή Ομόνοια εντός και εκτός γηπέδου. Τρέχει ο προγραμματισμός στο ΑΠΟΕΛ. Βάτερμα μέχρι το 19. Τελικές επαφές με Κρίστιανσεν. 19 Ιουνίου πρώτη κλήρωση από την UEFA. Είπαμε ότι ο ΑΠΟΕΛ θα ξεκινήσει την πορεία του στο Champions League από τις 11 ή 12 Ιουλίου. Φιλοδοξένοντας ότι θα φτάσει πάλι μέχρι τους ομίλους μαζί με τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Και στο πιστόφυλλο, ιδανικός αποχαιρετισμός της έδρας. Τέλος στο ιστορικό White Hart Lane για την Tottenham. Εκατοστάρα για τη Real. Γκολ με το τσουβάλι σημειώνει στη Λαλίκα η ομάδα της Μαδρίτης. Real έφτασε τα 100 για φέτος και ο Κριστιάνο Ρονάλτο με 2 γκολ που πέτυχε έφτασε τα 401. Ναι, θα μείνω στην Chelsea. Ο Κόντε βάλε τέλος στα διάφορα σενάρια. Φεύγει για την Ίντερ ο Λουτσιάνο Σπαλέτι. Ευχάριστα νέα για τον Μπέιλ. Πάμε στην εφημερίδα Χαραυγή. Ακόμα πιο δυνατή στην Ευρώπη. Για την ΑΕΛ ο λόγος. Πρώτη μεταγραφή ο Ηλίας Χαραλάμπους. Για μια ισχυρή Ομόνοια, ο Αντώνης Τσιονής τονίζει την αποφασιστικότητα της διοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση και καλεί τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα πρώτων πυλών, ο Βραζιλιάνος Τζέλσον Αραούχο. Κάτω-κάτω αριστερά, μια περίεργη χρονιά για τη Νέα Σαλαμίνα. Παρέμεινε κατηγορία και έχει πολλά να διδαχθεί από τη φετινή χρονιά. Προγραμματισμός και διοικητικά σε πρώτο πλάνο. Από την ΑΕΛ μετακομίζουν το ΑΠΟΕΛ Ρωμό.
προγραμματισμός σε φούλο ρύθμους στην ανόρθωση. Πάνω-πάνω αριστερά. Αφεντικό στο ντέρπι του Buenos Aires River Plate. Κρατάει την τύχη στα χέρια της ΙΑΕΚ για την πρωτιά στα play-off. Μετά την παραμονή ξεκίνησε ο προγραμματισμός των Άρη. Προέχει η κατάκτηση της δεύτερης θέσης και το μυαλό είναι στην ανόρθωση για την ΑΕΚ. Στο πιστόφυλλο, συγχαρητήρια επιστολή ΚΟΑ προς Μάριο Γεωργίου. Η Ομόνια καταγγέλει... μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ. Ναι, είναι για την συμπεριφορά, λέει η Ομόνια, της κυρίας και της Λουκαΐδη Χατζηκυριάκου, μέλους της Επιτροπής Αθλητικών Χώρων και Τουρισμού του ΚΟΑ, σχετικά με την ανάρτηση των προσωπικών της λογαριασμών στο Facebook μετά τη λήξη του αγώνα της ομάδας με τον ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, γράφτηκε και στον τύπο, άντε γεια, ερμάρισσας, ήταν η χαρακτηριστική ατάκα που χρησιμοποιήθηκε από την κυρία Λουκαΐδο. Συγχαρητήρια επιστολή ΚΟΑ προς Μάριο Γεωργίου, είπαμε. Η ΚΟΑ βραβεύει τους καλύτερους. Την ερχόμενη Δευτέρα 22 Μαΐου θα γίνει η ετήσια γιορτή των βραβεύσεων του ποδοσφαίρου. Ενίσχυση στην άμυνα της Arsenal. Δύσκολο αντιμετωπίσω την Arsenal, λέει ο Φάμπρεγκας. Διαθέσιμος ο Stones, Manchester City. Θα το παλέψουν ως το τέλος. Liverpool City και Arsenal δίνουν μάχη για την τετράδα της Premier League. Τετράδα που οδηγεί στο Champions League. Κωνσταντίνα, αυτά έχει χαραυγεί. Και πάμε στην εφημερίδα Goal News, φιλελεύθερο. Σειρά παίρνουν Βίνι Νεκτάριος. Διψάω να συνεχίσω να παίρνω πρωταθλήματα. Ποιος είναι αυτός ο διψασμένος? Είναι έτσι όλα μαζί. Αχα. Ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου μίλησε χθες στον Active. Αστίθ Μπαράλ και Ντεκαμάρκο μόνο σίγουροι δεν μπορούν να αισθάνονται ότι θα συνεχίσουν. Για Μπερέ και Κάνιας επιστρέφουν σε Μπορτό και Αστάνα αντίστοιχα. Στο κεφάλαιο Κριστιάνσε θα γίνει προσπάθεια μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το αργότερο της αρχής επόμενης, για να κλείσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Έμεινε πάλι στον Άσο Απόλλωνας. Πλήρωσε τα λάθη της ΙΑΕΚ. Δύο κουνούν πρώτη το μαντήλι στην ανόρθωση. Πιο ποιοτική και πιο ανταγωνιστική η ΑΕΛ. Ανδρέας Σοφοκλέος και Μπρούνο Μπαλταζάρ σχεδιάζουν την ΑΕΛ της νέας χρονιάς. Δεν πρόκειται να κρυφτούμε το μήνυμα που στέλνει ο Αντώνης Τσιονής στην Ομόνια. Επιστροφή Οικονομίδη. Το όνομα του Τζέισον Δημητρίου αφιγουράρει στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Αυτά και από την Goal News, εφημερίδα Φιλελεύθερος. Καλημέρα σας. Καλή σου μέρα, Κατρίνα. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λιμιτέδ. Αμάνα μου, έφαγα κλάπαν. Εδώ καυτήνη προσφορά και πέσα έξω στα σιέρα. Ουφ, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Θέλω πιο φθηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Ένω γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου κάνει delivery που τη Μεσερκάν ως την Τηλιρκάν. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς σας τα παραδίνουμε εκεί και όπου τα θέλετε. Αρχίζουν σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι πανκύπριες εξετάσεις με πρώτο μάθημα τα νέα ελληνικά, στο οποίο παρακάθονται 8.137 υποψήφοι. Η εξέταση άρχισε στις 8 το πρωί. Για την διαδικασία των εξετάσεων είχαμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας εξετάσεων, με τον αναπληρών την προϊστάμενη των εξετάσεων, κύριος Στέλιος Χριστοφίδης. Σήμερα είναι σίγουρα περιζήτως σε όλα τα κανάλια. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα δούμε πώς ξεκίνησαν οι εξετάσεις σε πολύ λίγο. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Τι συζητείτε στο Ευρωκοινοβούλιο? Συνήθως κάθε τρίτη τέτοια ώρα έχουμε κάποιο ευρωβουλευτή και κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το τι συζητείτε στο Ευρωκοινοβούλιο. Όμως το Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι μόνο οι βουλευτές, δεν είναι μόνο οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες.
είναι και η λειτουργή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτή που τραβάνε και πολύ οι κουπί, είτε στο Στρασβούργο, είτε στις Βρυξέλλες, είτε στις χώρες μέλη. Από το Στρασβούργο στην τηλεφωνική μας γραμμή, η Αλεξάνδρα Αταλίδου, μία από αυτές που τραβάνε πολύ οι κουπί. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ξεκίνησε από χθες η σύνοδος της Ολομέλειας, από 15 μέχρι 18. Η πρακτική που ακολουθείτε είναι αυτή, έτσι, τριήμερες, τετραήμερες Ολομέλειες. Είναι στο Στρασβούργο, που είναι και η επίσημη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξεκινάει η σύνοδος τη Δευτέρα το απόγευμα και τελειώνει την Πέμπτη το απόγευμα. Και Οπότε, τα βασικά θέματα της πρέπει να έχει σοβαρή και μεγάλη ατζέντα. Να σε ακούσουμε, Αλεξάνδρα. Έχει σοβαρά θέματα. Ξεκίνησε χθες η συνεδρίαση ενώπιον στην Ολομέλεια. Ένα από τα σημαντικά θέματα τα οποία ξεχωρίζω από χθες που συζητήθηκε και θα ψηφιστεί σήμερα είναι το θέμα των τροφίμων, δηλαδή η σπατάλη τροφίμων η οποία υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα εν ώψη και της προσπάθειας να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων. 88 τόνοι τροφίμων καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων χωρίς κατά ανάγκη να είναι τρόφιμα τα οποία δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Να σας πω ότι είναι περίπου 176 κιλά τροφίμων ανακεφαλή. Και εδώ είμαστε ένα από τις χώρες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη σπατάλη, γιατί στην Κύπρο περίπου είναι 360 κιλά σπατάλη τροφίμων ανακεφαλή. Και δηλαδή, μιλώντας για τρόφιμα, μιλάμε για τρόφιμα που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ ή για τρόφιμα από εστιατόρια ή και τα δύο μαζί. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Είναι τα τρόφιμα που είναι προς κατανάλωση. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Επιτροπή να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα μείωσης της σπατάλης τροφίμων μέχρι το 2025 να γίνει γύρω στο 30%, δηλαδή να μειωθεί κατά 30%, που σημαίνει ότι στην Κύπρο θα πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση πέραν των 100 κιλών τροφίμων ανακεφαλή το χρόνο και μέχρι το 2030 θα πρέπει να γίνει 50% η μείωση της σπατάλης των τροφίμων. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά πρώτον να διευκολυνθεί η δωρεά τροφίμων, ειδικά σε αυτήν την εποχή που πάρα πολλοί άνθρωποι χρειάζονται τρόφιμα. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για θέματα υγείας και άλλα θέματα να μπορεί κάποιος ελεύθερα και χωρίς να έχει προβλήματα να προχωρά στη δωρεάν τροφίμων. Τα σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές φοβούνται ότι κατά τη μετακίνηση τροφίμων μπορεί να συμβεί κάτι και θα είναι νομικά υπόλογοι. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να διευκολυθεί η δωρεά τροφίμων και να δοθούν και φορολογικά κίνητρα, αλλά επίσης να βοηθηθεί ο κόσμος να καταλάβει πολύ καλύτερα αυτό που λέμε ανάλωση μέχρι, είναι το στα αγγλικά που το ξέρει ο κόσμος, ο περισσότερος είναι best before και use by. Αυτές οι δύο ταπέλες που έχουμε πάνω στα τρόφιμα είναι λίγο μπερδεύεται ο κόσμος, γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει μία εκστρατεία, ούτως ώστε ο κόσμος να ξέρει ότι πάρα πολλές φορές οι ημερομηνίες αυτές δεν σημαίνουν κατά ανάγκη ότι τα τρόφιμα είναι για πέταμα, ότι και μερικές μέρες μετά από αυτές τις ημερομηνίες τα τρόφιμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα το σημαντικό είναι ότι θα μιλήσει ενώπιον της Ολομέλειας ο Αντώνιο Κουτέρες την Τετάρτη, το μεσημέρι, και μετά θα ακολουθήσει κοινή διάσκεψη τύπου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Κουτέρες, όπως γνωρίζετε, ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο. Μεταξύ άλλων υπολογίζεται ότι θα μιλήσει για το θέμα την κατάσταση στη Συρία, την προσφυγική κρίση που είναι ένα μεγάλο θέμα και απασχολεί και τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίσης και για την υλοποίηση των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στον αγώνα υπέρ της αηφορίας, είναι ένα θέμα και ακόμα και τα τρόφιμα, η μείωση της σπατάλης τροφίμων είναι μέρος του μεγάλου πακέτου της αηφορίας και της επαναχρησιμοποίησης των υλικών, ονομάζεται το Waste Package, και προνοεί τη μείωση
τη σπατάλη των πόρων, την επαναχρησιμοποίηση των πόρων με την ανακύκλωση, την σωστή κατασκευή των προϊόντων, ούτως ώστε να μπορούν εύκολα να ανακυκλώνονται μετά τη χρήση τους και να ξαναμπαίνουν στην αγορά ως προϊόντα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, το οποίο θα μας απασχολήσει και ειδικά, τονίζω αυτό το ειδικά για την Κύπρο, με την έννοια ότι εμείς έχουμε πρόβλημα και σε αυτόν τον τομέα, γιατί τα περισσότερα απόβλητα στην Κύπρο θάβονται, δεν ανακυκλώνονται το μεγαλύτερο ποσοστό και έχουμε έναν μεγάλο αγώνα να κάνουμε για να ικανοποιήσουμε τους στόχους που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Τώρα, την Τετάρτη θα συζητηθεί επίσης αυτό που ονομάζουμε portability, δηλαδή η μεταφορά των δικαιωμάτων που έχουμε ως συνδρομητές και εκτός της χώρας μας. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, το Netflix, το οποίο κάποιοι άνθρωποι είναι συνδρομητές και πληρώνουν για να μπορούν να βλέπουν ταινίες, βίντεο κτλ. Όταν πηγαίνουμε σε άλλες χώρες όμως, περιορίζονται τα δικαιώματά μας και έχουμε πρόβλημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να αρθούν οι περιορισμοί που υπάρχουν και οι συνδρομητές να μπορούν να εξασκούν τα δικαιώματα τους και να επωφελούνται από τη συνδρομή τους σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης βρίσκονται, δηλαδή είναι κατά κατάργηση των συνόρων που έχουν βάλει κάποιες εταιρείες. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο με το οποίο πάει να γίνει και με την κινητή τηλεφωνία και με τα, τα κόστος περιαγωγής. Ακριβώς. Να γίνει και, ναι, με τα, και με τις υπόλοιπες. Καταργούνται τα τέλη περιαγωγής από τον Ιούλιο, είναι γνωστό. Μάλιστα. Αυτό ήταν ένας μεγάλος αγώνας που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, έχει και την πολιτική του προέκταση, δίνει την αίσθηση της ενότητας του χώρου της Ευρώπης πλέον ως ένας ενιαίος χώρος. Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, ότι είπαμε, η Ευρώπη είναι μια κοινή αγορά, είναι μια ένωση, έχει κοινή αγορά και άρα μέσα στην κοινή αγορά δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια και σύνορα. Λοιπόν, να πω ότι σήμερα συζητείται, είναι πολύ ενδιαφέρον, θα συζητηθεί καταρχήν το θέμα των προσφύγων και της μετεγκατάστασης. Ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από όλες τις χώρες οι οποίες έχουν επαναχωρήσει, να σας πω, από αυτήν τη συμφωνία, να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί από τους 160.000 ετούντος αιτητές άσυλων που είναι από τις πρώτες, που είναι στις χώρες της πρώτης γραμμής, που είναι η Ελλάδα και η Ιταλία. Έπρεπε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 να γίνει αυτή η μετακίνηση. Μέχρι τη στιγμή αυτή μόνο 18.000 ανθρώποι έχουν μετεγκατασταθεί, δηλαδή μόνο έναν 11%. Γι' αυτό θα συζητηθεί το θέμα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δεσμευτούν οι χώρες, να ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις χώρες να δεσμευτούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, γιατί να πω ότι η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν. Είναι οι χώρες που τραβούν το περισσότερο βάρος και σηκώνουν το περισσότερο βάρος. Και ποτέ μου δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη βάρος πρόβλημα, γιατί μιλούμε για ανθρώπους. Αλλά πραγματικά είναι οι χώρες της πρώτης γραμμής και θα πρέπει οι υπόλοιπες χώρες να σταθούν αρρωγή δίπλα. Και όταν λέμε βάρος, δυστυχώς είναι και το γεγονός ότι δεν μπορούν να προσφέρουν και την αρρωγή που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι όταν είναι σε τόσο μεγάλους αριθμούς και οι υπόλοιποι εταίροι δεν αναλαμβάνουν. Ακριβώς, διότι δεν έχουν τα μέσα και τις υποδομές για να μπορέσουν να στεγάσουν, ούτε και τα μέσα για να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους να ενσωματωθούν πλέον στις νέες κοινωνίες οι οποίες θα τους δεχτούν. Σήμερα το πρωί συζητείται επίσης το μέλλον της Ευρώπης, είναι η αξιοποίηση της παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την Ευρώπη, γιατί έχει επηρεάσει, όπως γνωρίζετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό και επιχειρήσεις και εργασιακά θέματα. Γι' αυτό θα γίνει μια συζήτηση σήμερα το πρωί και θα υποδειχθούν τα μέτρα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες και να αποφεληθεί από τα θετικά της παγκοσμιοποίησης. Αλεξάνδρα, θα πρέπει να σε ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αν είναι η μέρα που ξεκινούν και οι προεισαγωγικές εξετάσεις, όπως τις λέγαμε κάποτε. Είναι μέρα αγωνίας. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Ακριβώς. Είναι μέρα αγωνίας και για τους γονείς, κυρίως για τους γονείς. Τα παιδιά είναι μέσα τώρα, εξετάζονται, όμως θα πρέπει να επικοινωνήσουμε και με το Υπουργείο Παιδείας για να δούμε αν όλα ξεκίνησαν ομαλά. Σε ευχαριστούμε για αυτή την πολύ περιεκτική ενημέρωση. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά.
Ας μην ξεχνάμε ότι όλοι, σχεδόν όλοι, περάσαμε από αυτή τη διαδικασία των εξετάσεων, και αφού αυτός είναι ο τρόπος επιλογής το ποιοι θα μπουν ή πώς θα μπουν στα ανώτερα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν σχολιάζουμε αν αυτός είναι ο καλύτερος ή όχι τρόπος. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο Παιδείας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Στέλιος Χριστοφίδης, είναι ανώτερος λειτουργός εκπαίδευσης, ο αναπληρώνει την προϊσταμένη των εξετάσεων. Κύριε Χριστοφίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ξεκίνησαν όλα ομαλά? Βεβαίως. Έχουν πάει τα υφάγγελοι με τα εξεταστικά δοκίμια σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις αίθουσες. Έχουν δοθεί τα θέματα σε όλους τους μαθητές και αυτή τη στιγμή είναι όλοι οι υποψήφοι στις τάξεις και γράφουν αυτά. Μάλιστα. Θα πούμε ότι ξεκινούν σήμερα με το μάθημα των νέων ελληνικών οι υποψήφοι μας. Ακριβώς. Είναι στους 8.000 περίπου οι υποψήφοι. Είναι 8.137. Έχουμε προφορίες. Ναι. Και τα εξεταστικά κέντρα λογικά είναι το κάθε λύκειο στην Κύπρο, έτσι, όλα τα... Είναι τα περισσότερα, περισσότερα λύκεια. Στα περισσότερα λύκεια της Κύπρου. Χωρίς προβλήματα λοιπόν, ξεκίνησε η διαδικασία. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Πότε να αναμένουμε ότι οι πρώτοι μαθητές θα είναι έξω, περίπου παίρνει 2 ώρες η εξέταση? Λάξτε. Η εξέταση παίρνει 3 ώρες. Mm-hmm. Είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11. Όμως έχουν δικαίωμα μετά τη μισή ώρα να φύγουν από την τάξη. Επομένως, αυτή τη στιγμή κάποιοι μαθητές μπορούν να φύγουν από την τάξη. Βέβαια, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, τα νέα ελληνικά είναι ένα εξεταστικό δοκίμιο που θέλει πολύ χρόνο. Και έτσι είναι πολύ. Συνήθως καθυστερούν. Βεβαίως, γιατί πρέπει, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να γράψουν και την έκθεση. Και την έκθεση. Βέβαια. Είναι δοκίμια που πρέπει να τα διαβάσουν. Είναι κείμενα τα οποία πρέπει να διαβάσουν, να τα κατανοήσουν, να απαντήσουν ερωτήσεις, να κάνουν περίληψη. Επομένως είναι. Ναι, χρειάζεται ο χρόνος. Καμιά φορά και οι μαθητές διαμαρτύρονται ότι δεν τους φτάνει ο χρόνος, όχι το αντίθετο. Εν πάση όμως περιπτώσει, είναι μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν. Να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία. Να ευχηθούμε και σε εσάς καλή επιτυχία στην υπηρεσία των εξετάσεων, γιατί και από εσάς εξαρτούνται πάρα πολλά. Θα παρακολουθούμε. Να δούμε την εξέλιξη. Όλα να πάνε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστοφίδη. Καλημέρα σας και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά που δίνουν αυτή την ώρα εξετάσεις για τα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σήμερα, μάλλον αύριο, ξεκινά και ένα έτσι συνέδριο για το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτικό πορτρέτο της κυπριακής κοινωνίας. Το συνέδριο θα γίνει στο αμφιθέατρο UNESCO, στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Είναι από το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας, ο κύριος Γιάννος Κατσουρίδης. Κύριε Κατσουρίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνο. Περί τίνος πρόκειται αυτό το συνεδρίο? Είναι το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτικό πορτρέτο της κυπριακής κοινωνίας. Και όταν λέμε σύγχρονο, χρονικά πότε το τοποθετούμε? Το έχουμε ορίσει, Κωνσταντίνο, στην περίοδο μετά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο με το bail-in του 2013. Θεωρούμε ως οργανωτική επιτροπή ότι συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην Κύπρο ουσιαστικά αποτελέσε και κορύφωση και έναρξη ταυτόχρονα μια σειρά από διαδικασιών σε όλα τα πεδία, κοινωνία, οικονομία, πολιτική. Και υπό αυτόν το πρίσμα είχαμε συνεννοηθεί με τους συνδιοργανωτές μας του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας και τη Διπλωματική Ακαδημία του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας, ότι θα ήταν καλό να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια χαρτογράφηση της μεταμνημονιακής Κύπρου ουσιαστικά σε 3 βασικά επίπεδα, όπως έχω πει, πολιτική, κοινωνία και οικονομία. Είναι ένα συνέδριο το οποίο θα είναι ολοήμερο αύριο στο αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι χωρισμένο σε αυτές τις 3 θεματικές για να διευκολύνεται και η συζήτηση μετά με ανακοινώσεις, κείμενα τα οποία θα παρουσιαστούν από 12 περίπου εισηγητές.
Έχουμε δύο κυρίες ομιλίες, μία στην έναρξη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα θέσει έναν πλαίσιο στη συζήτηση κατά κάποιον τρόπο με μια σημαντική που αναφέρεται στις πολλαπλές κρίσεις σε πολιτικό επίπεδο στην Κύπρο και τις επιδράσεις ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό Μπροβλήμα, που είναι και μέτοχος, άρα ξέρει ακριβώς και τι συμβαίνει στις διαδικασίες. Και θα κλείσουμε με μια άλλη κυρία ομιλία το απόγευμα από τον Γιώργο Τσιάγαλο, καθηγητή παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ήταν για χρόνια και υπεύθυνο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο, με θέμα για την ηθική της αγοράς, πώς επηρεάστηκε η περιφέρεια μας και η Ευρώπη ειδικά από τους πολέμους στην γειτονιά μας, προσφυγοποίηση, φτωχοποίηση, τα κύματα τα μεταναστευτικά, τα προσφυγικά, η εθνικιστική στροφή και όλα όσα αποτελούν πλέον το πλαίσιο μέσα από το οποίο διεξάγεται η πολιτική στις σύγχρονες κοινωνίες. Γιάννο Κατσουρίδη, θα ήθελα να ρωτήσω, αυτού του είδους τα συνέδρια απευθύνονται ουσιαστικά, θα έλεγα, σε μεταδιδακτορικούς φοιτητές, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια αλφα-ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ή μπορεί ο καθένας να τα παρακολουθήσει? Ο στόχος, Κωνσταντίνο, είναι να χρησιμοποιήσω τη μια έκφραση να εκλαϊκεύονται, να παρόλο που είναι επιστημονικό συνέδριο. Θεωρώ ότι οι ανακοινώσεις και οι ομιλητές έχουν πάντα υπόψη τους ότι στα συνέδρια αυτά συμμετέχει και ο κόσμος, ο οποίος δεν είναι ο ίδιος στον χώρο της έρευνας και της ακαδημίας. Οπότε, αν όλες οι εισηγήσεις καταρχήν θα είναι στα ελληνικά, θα έχουν υπόψη τους το γεγονός ότι το ακροατήριο μπορεί να αποτελείται από ποικίλες καταστάσεις και ως τέτοιον το έχουμε προσεγγίσει, ότι θα μπορεί να το παρακολουθήσει και κόσμος πέραν του χώρου της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Μια σύνοψη των, αν θες, των συμπερασμάτων αυτού του συνεδρίου θα έχει την ευκαιρία κάποιος, είτε μέσω διαδικτύου είτε ακόμα και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να την παρακολουθήσει? Θα προσπαθήσουμε μετά να έχουμε μια ειδική έκδοση, την οποία ακόμα συζητούμε τη μορφή και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε καταρρίξει, για να πω την αλήθεια. Θα προσπαθήσουμε όμως να κάνουμε αυτό που λες, μια συνόψη της συζήτησης και να την κυκλοφορήσουμε και διαδικτυακά και στις εφημερίδες. Αν επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, να πω απλώς ότι υπάρχουν ανακοινώσεις και για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να καλύψουμε με το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε και τις εξελίξεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, να μην το δούμε μόνο από την Τουρκία. Γιατί το ερώτημα, ήταν το επόμενο μου ερώτημα, ακριβώς αναφορά μόνο την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Ο στόχος είναι να καλύψουμε και τις δύο κοινότητες. Αντικειμενικά, δυστυχώς, οι περισσότερες παρεμβάσεις αφορούν την ελληνοκυπριακή κοινότητα, αλλά θα υπάρχουν και δύο, αν θυμάμαι καλά, παρεμβάσεις, εισηγήσεις, οι οποίες αφορούν τις εξελίξεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Και βεβαίως το συνέδριο είναι αύριο. Ευελπιστώ ότι... Από τις 9.30 το πρωί που ξεκινάμε, περίπου μέχρι τις 4.30 το απόγευμα, με τρεις συνόδους, τρεις θεματικές, πέραν από τις δύο κύριες ομιλίες. Η κύρια ομιλία πρώτη είναι το πρωί, μέρα 9.30, με τον κύριο Χριστοδουλίδη, και το απόγευμα στις 4 η καταληκτική ομιλία από τον Γιώργο Τσιάγαλο. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία τουλάχιστον την Πέμπτη το πρωί, έστω για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να επιχειρήσουμε μαζί αυτή την σύνοψη του συνεδρίου. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, Γιάννη. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε όλοι καλά και καλή σας μέρα. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8.